Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Super Sports στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η 7η στροφή της Super League επιφυλάσσει ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Περίπου 40.000 φίλαθλοι, στην πλειοψηφία τους φίλοι του Παναθηναϊκού, ήρθαν απόψε στο Μαρούσι για να δουν το πρώτο από τα δύο ντέρμπι της ομάδας του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θυμίζω ότι ακολουθεί σε δύο αγωνιστικές το ντέρμπι των Ιωνίων, το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Είναι περίπου 2.500 οι οπαδοί της ΑΕΚ που ήρθαν και αυτοί οργανωμένα εδώ στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός που με τον Βίκτορ Μουνιώθ για πρώτη φορά στον πάγκο του, ο Ισπανός προπονητής που διαδέχθηκε τον Hans Backe στην τεχνική του ηγεσία, παίζει το δεύτερο παιχνίδι, προηγήθηκε στο κύπελλο UEFA το μάτς της Πέμπτης κόντρα στη Χάπολ Τελ Αβίβ. Ουσιαστικά απόψε όμως παίρνει το βάπτισμα του πυρός, καθώς αντιμετωπίζει τον συμπατριώτη του, τον Σέρα Φουρέρ, με τον οποίο είχαν έρθει αντιμέτωποι σε αρκετά παιχνίδια και στην Ισπανία, σε διαφορετική χώρα πλέον. Τώρα με διαφορετικές ομάδες τίθενται αντιμέτωποι. Εκπλήξεις έχει η ενδεκάδα της ΑΕΚ, καθώς ο Φερέρ φαίνεται πως είδε πιο φρέσκους ορισμένους από τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολόγιζε να έχει. Τους είναι πιο φρέσκους στην τελευταία προπόνηση και έτσι αποφάσισε να τους ρίξει στη μάχη. Ερώτημα αν θα δικαιωθεί ή όχι, θα απαντηθεί μετά το τέλος του απόψινου 90 λεπτού. Όλα είναι ήρεμα πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο σε σχέση με κύριε Ξηβίας που είχαμε περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη του ντέρμπι. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν έλειψαν αυτά τα σοβαρά επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Τώρα όλα είναι καλά, ήρεμα και ελπίζουμε έτσι να διατηρηθεί αυτή η ατμόσφαιρα ως το τέλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, καθώς οι αντίπαλοι βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο αρχής γενομένης από τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό. Ο Βίκτορ Μουνιώθ λοιπόν στην πρεμιέρα του με τους πράσινους στο πρωτάθλημα παίζει με τον Εμπέντε κατά από τα δοκάρια. Οι τέσσερις στην άμυνα είναι ο Βίντρα, ο Μόρις, ο Γκούμας και ο Σέριτς. Στα χάφορο μέρο δεξιά ο Βίκτορ με τον Μπίσκαν, οι δύο κεντρικοί. Αριστερά ο Ίβανσης και μπροστά ο Σαλπικίδης με τον Παπαδόπουλο. Τζόρβας, Μπόβι, ο Άντριτς, Θεοδωρίδης, Λεοντίου, Μάτζιος και Νίλσον στην αποστολή του Ισπανού τεχνικού. Και ο συμπατριώτης του Φερέρα από την άλλη πλευρά επέλεξε να ξεκινήσει με Σορεντίνο κατά από τα δοκάρια, Παουτάσο δεξιά, Γεωργία αριστερά, Δέλα Τσιρίλο στο κέντρο της άμυνας, τον Ζίκο με τον Έμερσον αμυντικού σκαφ, τον Τόζερ δεξιά, το Μαντούκα αριστερά και μπροστά θα είναι ο Λιμπερόπουλος και πιο μπροστά τον Καμπάνταης. Ο Μπάγκο για την ΑΕΚ είναι ο Θιώτης, ο Μόρας, ο Κυριακίδης, ο Κονέ, ο Λαγός, ο Καπετάνος και ο Ζούλιο Σέζαρ. Ο Καζναφέρης, ο Γιώργος Καζναφέρης, νέος διεθνής διαιτητής, από τις μεγαλύτερες στηρίχτρες στην Ελλάδα, παίζει το παιχνίδι με βοηθούς στο Γενναίο και τον Ιωσιφόγλου, οι δύο είναι από τον σύνδεσμο του. Απουσίες αρκετές και για τους γηπεδούχους και για τους φιλοξενούμενους. Ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό δεν έχει τον Έκη, τον Γκοντζάλες, ο Γκαλίνοβιτς είναι έξω, ο Άντονσον επίσης, όπως και ο Κότσιος. Η ΑΕΚ χωρίς Αλεξόπουλο, Τζορτζόπουλο, Ουντέζε, Ίβιτς και το Λάκη που όπως είχε προαναγγείλει και ο Σέρα Φερέρ τον άφησε εκτός αποστολής διότι παρουσιάζει μια αστάθεια στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει δώσει η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και στο Champions League. Όλα είναι έτοιμα. Θυμίζω τη μεγάλη βαθμολογική σημασία που έχει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 13 βαθμούς, η ΑΕΚ είναι στους 9. Η ΑΕΚ έχει δώσει ήδη ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έτσι αυτό είναι το δεύτερο της χρονιάς, ακολουθεί και ένα τρίτο. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό στη σέντα και τον Βίντρα να παίρνει και να γεμίζει για τον Σαλπικίδη. Και ο Τσιρίλο πάνω στην μπάλα. Ο Βίντρα να φύγει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο συνάδελφος είναι το δίπλα στους πάγκους. Ο Νίκος Τζουάνης θα καλύψει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ο Μανούλης Βαγκατζάκης το αντίστοιχο τσάκ. Μαντούκα δεν πολύ παίζει φέτος στην ΑΕΚ. Ο Γκουστάβο Μαντούκα
τον άφησε ελεύθερο ο Σάντος το καλοκαίρι από την Μπενφίκα. Γεωργίας που θα αναλάβει το ρόλο να καλύψει τον Ρομέρο. Ρομέρο που θα βγει εκεί από δεξιά πάνω στον Γεωργία, γι' αυτό βάλει τον Παουτάσο δεξιά. Δεν έχει και άλλη επιλογή στο αριστερό μπάκο Φερέρ στο παιχνίδι. Λιμπερόπουλος, καλό άνοιγμα εδώ κατά Γεωργία που άφησε πίσω τον Βίντρα. Με το αριστερό που δεν είναι και το καλύτερό του η σέντρα, κόρνερ από τον Μόρις. Η ΑΕΚ που δείχνει από τα πρώτα λεπτά τις διαθέσεις της, δηλαδή να βγει από τ' άκρα, να τρυπήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού, κυρίως από την πλευρά εδώ του Βίντρα, από εκεί ξεκίνησε τουλάχιστον, θα δούμε στη συνέχεια θα γίνει. Κόρνερ το πρώτο στο παιχνίδι. Για την ΑΕΚ εκτελέστηκε ο Μπίσκαν πριν να χειριστεί την μπάλα, με ξανά κόρνερ. Ο Τόζερ εκτέλεσε το πρώτο, εδώ ο Μπέντε σε μεγάλη φόρμα. Καμίρον Νέζος, goalkeeper του Παναθηναϊκού. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ΑΕΚ. Με τον Τόζερ το εξωτερικό φάλσο, η μπάλα βγαίνει μακριά. Κεφαλιά από τον Τσιρίλο που προωθήθηκε. Σε αυτή τη φάση δεν ανησύχησε σε καμία προσοχή. Εδώ Μπρούνο Τσιρίλο. Δεν ανησύχησε ο Μπέντε. Να ο Μουνιώθ, ο Βίκτορ. Νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, στο Μπάκε. Μόρις ανοίγει στο Βίντρα. Τσιρίλο βγαίνει μπροστά από Σαλπικίδη. Καβάντες κάνει λάθος την πάσα προς τον Τόζερ. Ρομέρο άφησε σωστά ο Σαλπικίδης για τον offside. Χαμηλά ο Ρομέρο, επικίνδυνα περνάει η μπάλα. Ο Παπαδόπουλος θέλει να γυρίσει, το κάνει στην αγκαλιά του Σορεντίνο. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό που και αυτός την ίδια διάθεση έχει στο παιχνίδι, να τρυπήσει από τα πλάγια δηλαδή με τον Ρομέρο. Στο τρίτο λεπτό το γύρισμα του Παπαδόπουλου και επέμβαση του Σορεντίνο. Φάση που ξεκίνησε από το άκρο του Γεωργία εδώ. Με τον Ρομέρο να κάνει την ατομική ενέργεια και το γύρισμα στον Παπαδόπουλο. Έμερσον. Λιμπερόπουλος παίζει πίσω από τον Καβάνταη για να σπάει την μπάλα δεξιά ή αριστερά. Παίζει, δεν είναι ο κλασικός δεύτερος φόρ δηλαδή. Ο Μόρις όπως να φύγει γιατί πίεσε εκεί ο Καλαματιανός. Άνοιγμα του Παπαδόπουλου στο Ρομέρο. Πάνω το Γεωργία θα του κολλήσει σε όλο το μάτς. Πάει ο Βίντρα για βοήθεια. Έκανε κίνηση στο χώρο ο Παπαδόπουλος αλλά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός που έχει διάθεση σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Που του βγαίνει μάλλον η διάθεση στο παιχνίδι. Με κίνηση στο χώρο. Με τη βοήθεια του κόσμου του προσπαθεί να παίξει την ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Γεωργίας ψάχνει τον Λιμπερόπουλο. Καπάνταης σηκώνει ο Βίντρα και βάλει καλύτερα το κορμί του. Τελειώνει γρήγορα τις όποιες προσδοκίες. Εδώ ο Βίντρα Σέριτς ανέβασε ο Σαλπικίδης. Ζητάει ο Μουνιώθ πολύ από τους παίκτες του να μην κρατάνε μπάλα. Με μια-δυο επαφές να τη δίνουν. Μπροστά κυρίως. Το έχει ζητήσει όλη αυτή τη βδομάδα στις προπονήσεις. Δεν είχε και πολύ χρόνο να μείνει μαζί τους. Για να ακούσουμε τον Νίκο Τζουάνι. Λες είναι ένας λόγος για τον οποίο έβαλε φωνές στο Λουκά Βίντρα. Δεν έδωσε με τη μία την μπάλα εκεί που έπρεπε. Και άρχισε να του φωνάζει συνεχώς ότι πρέπει να δίνουμε με τη μία την μπάλα πιο μπροστά και πιο γρήγορα. Τσιρίλο κατεβάζει. Φερέρ έχει ζητήσει εδώ στην προπόνηση να βγαίνει ο αμυντικός μέσος και να ζητάει μπάλα, δηλαδή ο Ζήκος ή ο Έμερσον, για να μην γίνεται το λάθος στην πάσα, όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση. Πήρε ο Ρομέρο. Λάθος του Βίκτορ. Το διόρθωσε ο Σέριτς. Ο Γκούμας αφήνει ψύχρεμα στο Μόρις. Και ο Μόρις γεμίζει, καθώς είδε πίεση μπροστά του για τον Ιβανσιτς. Ο Δέλας έβαλε το κεφάλι. Υπάρχει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Εδώ Αυστριακός, ο Ανδρέας Ιβανσιτς. Αποκτήθηκε από τη Σάλτσμπουργκ για να καλύψει το κενό του Γκονζάλες. Τραυματίστηκε το καλοκαίρι στο φιλικό της προετοιμασίας με τον Απόλλωνα. Στο πεντάλεπτο 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο φάουλος Σορεντίνο. Ψάχνει τον Καπάνταη. Πήγε ο Γκούμας εκεί. Πήρε την κεφαλιά. Ο Σέριτς μάλλον βιαστικά προς ένα χώρο που είναι πολύ αντίπαλοι και συμπαίκτες βέβαια, αλλά και αντίπαλοι. Έμερσον. Ο Παναθηναϊκός με μία μπάλα εδώ προσπαθεί να βγάλει τον Σαλπικίδη.
απέναντι στο Σορεντίνο. Έχει βγει, είναι πλάγιο. Εδώ Φερέρ. Δεύτερο τέρμπι για αυτόν. Προηγήθηκε εκείνο στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό. Ρεπ όλη την εβδομάδα στάθηκε κυρίως στην αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του. Στην ψυχολογία δηλαδή για να αντιμετωπίσουν αυτό το παιχνίδι. Ζητάει ο Ρομέρο δεξιά. Ο Παπαδόπουλος ανεβάζει το Βίντρα. Κλείσε και ο Τόζερ. Ανακαλύψει το Βίντρα. Του ξέφυγε όμως εδώ. Γυρίζει επικίνδυνα. Ο Σερεντίνο κάνει την έξοδο. Αλλά υπάρχει out νωρίτερα. Στο γύρισμα του Βίντρα ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία. Έτσι δεν υπάρχει καν φάση. Φωνάζει ο Ζήκος. Σε ποιον Μανώλη Βογιατζάκη. Ο Ζήκος φώναξε στον Μαντούκα γιατί δεν γύρισε πίσω να βοηθήσει στην προηγούμενη φάση και έχουμε ένα παίκτη του Παναθηναϊκού ελεύθερος. Γεωργίας. Άλλαξε με τον Τόζερ. Πίνησε ο Παναθηναϊκός μπροστά με Σαλπικίδη Ρομέρο. Ο Γεωργίας δεν είναι λύση. Βέβαια δεν βγήκε και ο Ζήκος με τον Έμερσον να ζητήσουν μπάλα και έτσι. Αυτή την έχει τώρα στα πόδια του Σορεντίνο που θα γεμίσει πάλι για τον Λιμπερόπουλο και είναι διεκδικήσιμη μπάλα. Εύκολα θα καταλήξει στα πόδια του Εμπέντε. Φαντάζομαι πως το πρόβλημα του Φερέρ σε αυτά τα πρώτα λεπτά είναι ότι δεν έχει κατέβασμα μπάλας όπως θα το ήθελε. Βίκτορ. Είναι ο Σέριτς. Να τον εδώ Ισπανός. Πολύ μεγάλο όνομα, στα 30 του. Ξεκινάει σήμερα βασικός, αφού δεν μπορεί ούτε ο Μπόβιο. Έχει μείνει έξω και ο Άλντριτς. Παίζει μαζί με τον Μπίσκαν εκεί, να αντιμετωπίσουν τον Έμερσον και τον Ζήκο. Εδώ χάνει ο Μπίσκαν, παίρνει ο Ζήκος. Γίνει με τον Παουτάσο, πήγε να κάνει με τη μία αυτό στην μπάλα μπροστά. Ανεπιτυχώς, για ξανά με κατοχή και τον Ζήκο να γυρίζει στον Τσιρίλο. Γεμίζει ο Τσιρίλο για τον Λιβερόπουλο, ελέγχει ο Βίντρα και την μπάλα να κυλήσει εκτός. Και ο Εμπέντε. Βρήκε την ευκαιρία αυτά από τον τραυματισμό του Γκαλίνο ότι θα γίνει βασικός και την άρπαξε, δίνει εδώ συνέχεια στο παιχνίδι. Λάθος του Ζήκου, το διορθώνει μόνος του. Λάθος και δεύτερο όμως, μπαλιά πάνω στο Σαλπικίδη, Ρομέρο. Με τον Γεωργία μπροστά του. Έχει ταχύτητα ο Αργεντίνος, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτόν τον παράγοντα και να αφήσει πίσω τον Γεωργία. Έπεσε όμως, έχασε το κοντρόλ, μπάλα κύλησε πολύ με τον Ρομέρο. Θα παίξει ο... Παίζει ήδη δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι άλλωστε από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του. Το τελευταίο διάστημα. Δέλλας. Καμπάνταης. Τον Παουτάσο. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν εκεί οι παίκτες της ΣΑΕΚ. Χάθηκε εύκολα η μπάλα στο κέντρο. Είναι ξανά στο πλάγιο με το Σέριτς. Ιβάνσιτς. Πέρασε κατά τον Παπαδόπουλο. Και αυτός ψάχνει και βρίσκει δεξιά τον Ρομέρο. Γεωργίας του κλείνει το χώρο. Ο Ρομέρο γυρίζει πάνω στα σώματα. Φάουλ. Το έκανε ο Μαντούκα πάνω στο Βίκτορ που προσπαθούσε να πάρει θέση για να κάνει δικιά του την μπάλα και να σουτάρει. Εδώ ο Βίκτορ έβαλε πολύ καλά το κορμί του για να κερδίσει την μπάλα. Πήγε ο Μαντούκα, έδωσε φάουλο ο Καζναφέρης, σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε την εκτέλεση πρώτα και μετά θα πάμε και στους δύο ρεπόρτερ. Καθώς η μπάλα είναι στημένη κοντά στην περιοχή του Σορεντίνο, σε επικίνδυνο σημείο. Ο Ιβάνσιτς, κοντά εδώ ο Βίκτορ, νιώθω. Και ο Βίκτορ είναι στην μπάλα, ο Βίκτορ Σάντσεθ. Στο 11 ο Ιβάνσιτς με το αριστερό λογικά θα είναι ο εκτελεστής. Πέρασε το τείχος η μπάλα, δύσκολα ο Σορεντίνο τη διώχνει. Πρώτη μεγάλη στιγμή στο ντέρμπι.
Παναθηναϊκός επιμένει. Μαντούκα μαρκάρει. Ο Γεωργέας και ξανά ο Βραζιλιάνος θέλει να βγάλει μπροστά την ΑΕΚ. Πιέζει σωστά ο Βίκτορ και κόβει τη γρήγορη επίθεση, την αντεπίθεση μάλλον που επιχείρησε να βγάλει η ΑΕΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εδώ γίνεται φάουλ πάνω στο Ζήκο από το Ρομέρο. Υπάρχει εκνευρισμός στους πάγκους. Πάμε στον... Ναι, υπάρχουν φωνές και από τους δύο προπονητές. Ξανά εδώ το φάουλ του Ιβανσίτς, πέρασε μπαλά, άνοιξε το τείχος. Δύσκολα ο Σορεντίνο έδιωξε. Για να ακούσουμε τον Νίκο Τζουάνι. Ο κ. Κασναφέρης έχει φωνάξει και τους δύο προπονητές και τους κάνει συστάσεις να μην φωνάζουν, να μην πετάγονται από τον πάγκο, να ηρεμήσουν λίγο και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με ηρεμία. Σε κάθε σφύριγμα τώρα να γίνεται και αυτό. Υπάρχει άγχος μεγάλο. Και στους προπονητές, κυρίως στους προπονητές. Εδώ, οι συστάσεις του Αθηναίου ρέφερι. Έμερσον. Κλείστηκε από τον Παπαδόπουλο, έχει διαβάσει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Φωνάζει ο Έμερσον στον Κασναφέρη, μπάλα το δείχνει ότι πήρε ο Παπαδόπουλος. Και στην πάσα που πάει να γίνει προς τους αμυντικούς χαφ βγαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται πολλές φορές η ΑΕΚ να παίξει με μακρινές μεταβιβάσεις από τους αμυντικούς, τον Τζιρίλο κυρίως, προς τον Λιμπερόπουλο. Δηλαδή δεν αφήνει ο Μουνιώθ την ΑΕΚ να κάνει παιχνίδι στο κέντρο, αυτός ήταν και ο στόχος. Για να ακούσουμε το Μάνο Λιβογιατζάκη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είπες λίγο πριν, ο κύριος Φερέρ ζήτησε από τον Λιμπερόπουλο και από άλλον να παίξει στον χώρο του κέντρου, όποιος είναι εκείνη την ώρα κοντά, να γυρίζει προς τα πίσω και να βοηθάει και αυτός να είναι ένας παίκτης παραπάνω. Τώρα ο Ζήκος βγαίνει και ζητάει μπάλα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Για να κατέβει, για να μην την πάρει ο Τσιρίλο δηλαδή, αλλά και ο Ζήκος πήγε στην ίδια επιλογή που νωρίτερα ο Ιταλός αμυντικός είχε κάνει. Μεγάλη μεταβίβαση δηλαδή προς τον Λιμπερόπουλο. Χαμένη μπάλα. Και ο πάγκος της Ένωσης. Παουτάσο, Δούμας με τον Καπάνταϊ και Μπέντε στις μονομαχίες που έγιναν εκεί έξω από την περιοχή του Καμερουνίζου. Ο Γιάννης Δούμας, ο αρχηγότερος των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται απόψε. Παλιά καραβάνα. Το βολέτο Μπέντε, Παπαδόπουλος στο Ρομέρο. Ξανά ο Παπαδόπουλος, βγαίνει ο Τσιρίλο πάνω του. Ο Παπαδόπουλος που δεύτερος επιθετικός, βγαίνει πότε δεξιά πότε αριστερά. Σαλπικίδης μένει καρφωμένος στο πέναλτι. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Με το Ρομέρο στην μπάλα, ο Γεωργιάς στο πρωτοδοκάρι. Όλοι έξι μεγάλη περιοχή. Στο 14 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρομέρο με το εξωτερικό φάλτσο. Ο Μόρις πήρε την κεφαλιά. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να πάρει μια δεύτερη. Μπάλα έφυγε έξω. Εδώ ο Νασίφ Μόρις που τρυπώνει σε αυτές τις φάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Παρότι δεν είναι και πιο ψηλός που χρησιμοποιεί στον κόσμο. Κοντός είναι. Αλλά βέβαια έχει καλές τοποθετήσεις. Και εδώ του δόθηκε η δυνατότητα να απειλήσει με αυτή την κεφαλιά. Ο Σαλπικίδης ήταν αυτός. Είχε ο Παπαδόπουλος που δεν μπόρεσε να πάρει τη δεύτερη. Ο Παναθηναϊκός που έχει φτάσει με το φάουλ του Ιβάνσιτς και με το κόρνερ εδώ περισσότερες φορές από ό,τι ΑΕΚ στην αντίπαλη περιοχή με αξιώσεις. Διώχνει ο Μόρις. Πάει ο Σαλπικίδης. Ο Δέλλας ψηλά δεν έχει αντίπαλο. Παπαδόπουλος. Σε πολύ καλή βραδιά είναι. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε αυτό το πρώτο τέταρτο. Ξανά ο Ρομέρο. Και πάλι ο Παναθηναϊκός από δεξιά με το Βίντρα. Παράλληλα η σέντρα του για τον Ιβάνσιτς που πήγε με τον Παουτάσο στη μονομαχία. Κανείς τους δεν βρήκε την μπάλα. Τη μαζεύει τώρα στο πλάγιο ο Αργεντίνος Μπακ. Ο Παουτάσο. Απόκτημα του καλοκαιριού και αυτός δεν πολύ παίζει στην ΑΕΚ. Βέβαια ο Φερέρ κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Κάθε φορά βάζει και διαφορετική. Αλλάζει πολύ τα πρόσωπα. Ξεκουράζει πολλούς. Άλλους στο Champions League, άλλους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να φάουλε τον Παναθηναϊκό με τον Βίκτορ. Παρά το γεγονός της μεγάλης του αγωνιστικής απραξίας και αυτός δείχνει να επανέρχεται. Βίντρα. Κούμας, το Μόρις. Ζητάει ο Σέριτς αριστερά, εκεί λογικά θα πάει η μπάλα. Τρέχει ο Έμερσον να καλύψει.
Λάθος του Κροάτη, το εκμεταλλεύεται ο Δέλλας. Άνοιξε όμως την μπάλα, κόντραρε πάνω στο Βίκτορ. Και μένει στην ΑΕΚ. Τόζερ. Γεωργίας και Ζήκος. Αμέσως πήγε κοντά του Σαλμπικίδης, ήταν και ο Παπαδόπουλος. Και πίσω ο Τσιρίλο. Τώρα ζητάει ο Τόζερ. Γεωργίας. Απέφυγε το Ρομέρο. Ξόδεψε ένα τάκλινγκ χαμηλά. Ο Λιμπερόπουλος με τον Κούμα. Έχασε, έδιωξε ο Βίντρα στα τυφλά όμως. Παουτάσο από μακριά γυρίζει στον Σορεντίνο. Πάλι ο Κούμας κερδίζει τον Λιμπερόπουλο. Ψύχραμα ο Ζήκος κοντά στον Έμερσον. Τόζερ. Λιμπερόπουλος στον Παουτάσο. Συμπενέχει ο Κάζος να φέρεις εδώ. Για εκπολέγχει τώρα με τον Μαντούκα. Έμερσον. Λιμπερόπουλος με χώρο. Εύκολα ο Εμπέντε. Εδώ η ΑΕΚ μπόρεσε και άλλαξε 2-3 φορές την μπάλα έξω από την περιοχή και βρέθηκε ο Λιμπερόπουλος σε θέση για σουτ. Σε απόσταση. Αλλά βρήκε ψυχραιμία και λύσεις εκεί η ΑΕΚ. Λάθος από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Ζήκος. Σέριτς σε δύο κόντρες. Καμπάνταης, Λιμπερόπουλος. Πέμβαση του Κούμα. Ξανά ο Λιμπερόπουλος. Κάνει κίνηση στην πλάτη του Παουτάσο. Συγκλίνει ο Λιμπερόπουλος, είναι έξω ο Έμερσον, δεν του κάνει σίγουρα την μπάλα. Η ΑΕΚ κρατάει όμως την κατοχή με τον Γεωργία, που έχει χώρο μπροστά του. Έμερσον με τη μία μπροστά στο Μαντούκα. Ξανά Έμερσον, ωραία εδώ πήγε να παίξει την μπάλα η ΑΕΚ, είναι φάουλ από το Βίντρα πάνω στον Καπάνταη. Φάουλ κοντά στη μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο 18 για την ΑΕΚ. Εδώ ο Λεωνίδας Καμπάνταης, η πιο μεγάλη έκπληξη στην 11η ΑΕΚ απόψε, κέρδισε αυτό το φάουλ. Και ο Εμπέντε που θα στήσει τείχος και μάλιστα πολλών προσώπων για αυτή τη φάση. 4 βλέπω εδώ. Θα κάτσουν εκεί, μάλλον και παραπάνω. Για το φάουλ αυτό που φέρνει την ΑΕΚ απέναντι από την εστία του Εμπέντε. Με το Λιμπερόπουλο, ο Βίκτορ Κεγκούμας. Τον Γεωργία και μια μήνυ σύσκεψη εκεί από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Και ο Μαντούκα, ο Δέλλας. Στο 19, για να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η φάση. Στημένη μπάλα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Κοντά στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Εμπέντε. Θυμίζω από τέτοια φάση προήλθε η καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Πήγε και ο Έμερσον εκεί. Ανάμεσα στο τείχος. Είναι ο Λιμπερόπουλος, ο Τσιρίλο και ο Δέλλας στην μπάλα. Με πάσα του Λιμπερόπουλου θα γίνει. Ο Δέλλας δυνατά, η μπάλα κόντρα ρε στα πόδια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και έφυγε μακριά. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Μαντούκα, για να κρατά από τα τελευταία λεπτά την μπάλα εκεί κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ Μαντούκα περισσότερο την ξεφορτώθηκε παρά γέμισε με αξιοπρέπεια. Υπάρχει και φάουλ. Θα καταλογήσει ο Κασναφέρης υπέρ της ΑΕΚ. Εδώ ο Ζήκος. Ο Μουνιώθ για να εξισορροπήσει κάπως τη μεσαία γραμμή του την ποιότητα που έχει η ΑΕΚ με τον Τζίκο και τον Έμερσον προτίμησε να βάλει τον Βίκτορ και τον Μπίσκαν. Δεν έχει και δημοπόλεμο τον Πόβιο. Ο Τόζερ στο φάουλ. Τελείο Ούγκρος με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι ο Μόρις. Εξουδετέρωσε τον κίνδυνο. Εδώ είναι ο Αφρικάνος. Συμπληρώσαμε 20 λεπτά στο παιχνίδι. 0-0. Τόζερ πάει πρώτος, φέρνει μια κεφαλιά αλλά χωρίς στήριγμα στη συνέχεια. Αλλά έφυγε μακριά εδώ ο Ούγκρος. 21 ετών, διεθνής με την Εθνική των Ελπίδων. Το κυνηγητό που κάνει η ΑΕΚ σε αυτά τα
ταλέντα, τα ταλέντα μάλλον αυτής της ηλικίας. Έμερσον πήγε μόνος στον αέρα, κέρδισε, καθώς έμειναν οι χαφ του Παναθηναϊκού. Ο Τόζερ γεμίζει για τον Καπάνταϊ. Ο Μόρις έχει εύκολο έργο εκεί, καθώς κυνηγός της ΑΕΚ δεν ακολούθησε. Έβγαλε την άμυνα όμως όπως και έτσι μπάλα γυρνά στους φιλοξενούμενους. Ο προπονητής Παναθηναϊκού, ο Βίκτορ Μουνιώθ, ζητά από τους προσφυγιστές του να απλωθούν στο γήπεδο. Εντολές δίνει και ο άλλος Βίκτορ, ο Σάντσεθ, στον αγωνιστικό χώρο και παίζει κοντά στον Έμερσον. Δέλλας, μια παλιά τυφλή. Δεν μπορούσε εκεί ούτε ο Λιμπερό να βγει, ήταν μακριά και ο Τόζερ. Ο Τόζερ που ουσιαστικά δεν παίζει μπροστά από τον Γεωργιά, παίζει πιο κλειστά. Παίζει κοντά στον Ζήκο και στον Έμερσον. Για να ακούσουμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Η αρχική εντολή του Λορέντζο Σέρα Φερέρ ήταν ο Τόζερ να παίζει στον άξονα μπροστά από Ζήκο και Έμερσον και πριν από λίγο του έδωσε εντολή να είναι ακόμα πιο πίσω, να είναι ακόμα στο χώρο του κέντρου και να προωθείται περισσότερο ο Έμερσον. Δέλλας, Καμπάνταϊς, καλή ενέργεια έκανε εκεί, αλλά κλείστηκε τώρα. Δουλεύει καλά ο Βίκτορ στη μεσαία γραμμή και ανασταλτικά. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη αίσθηση του χώρου αυτός ο ποδοσφαιριστής, έχει παραστάσεις μεγάλες από το πέρασμα του στην Ισπανία. Ξέρει να στέκεται με κλειστά μάτια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βαλιά του Μπίσκαν κόπηκε. Ζήκος. Μαντούκα. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Με τη συμπλήρωση του μισού κομματιού του πρώτου ημιχρόνου, βέβαια ένα ντέρμπι χωρίς φάσεις. Ξέρεις κανείς εκείνη τη φάση του Παναθηναϊκού στο 11 στο φάουλ από τη στιγμένη μπάλα. Και με μεγάλη προσοχή από τους προπονητές. Στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου συνήθως κερδίζονται ή χάνονται τα ντέρμπι. Ζήκος. Πήρε, γύρισε πίσω στην άμυνά του, ζήτησε. Δεν έβγαλε μπροστά, στο πλάι αλλάζει με τον Παουτάσο. Πίεσε ο Βίκτορ. Τώρα πήγε αριστερά ο Τόζερ μπροστά στο Γεωργία. Μαντούκα σε ρόλο playmaker. Μπάλα βρήκε. Την άλλαξε με τον Καβάντα και τώρα βγαίνει δεξιά στον Παουτάσο. Ανεβαίνει ο Σέριτς. Σταματήσει τη φάση ο Καζναφέρης, ούτως ή άλλως. Ο Μπερόπουλος δεν την πρόλαβε. Έφυγε εκτός. Στο 24 είμαστε. Πάντα 0-0. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας. Κεφαλιά του Ζήκου. Τόζερ. Πήρε ο Σαλπικίδης, αλλά δεν έχει στήριγμα. Περίμενε το Ρομέρο. Κόρνερ. Βαλαβρίκε πάνω στο Γεωργία. Παναθηναϊκός προσπάθησε στα πρώτα λεπτά να ευνηδιάσει την ΑΕΚ, κυρίως με το Ρομέρο. Η ΑΕΚ διόρθωσε κάπως εκεί την άμυνά της και δεν απειλήθηκε στη συνέχεια. Τώρα ο Ιβανσίτς στο κόρνερ. Με πάσα για το Ρομέρο. Ξανά ο Ιβανσίτς. Επικίνδυνα η μπάλα. Ο Παπαδόπουλος γκολ. 1-0. Στο 25 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Από μια στημένη φάση, το κόρνερ δηλαδή, που είχαν κερδίσει οι πράσινοι. Έγινε μια σέντρα στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ, εκεί που ο Παπαδόπουλος πετάχτηκε πρώτος, κέρδισε την ενάαρια μονομαχία. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σορεντίνο και ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ 1-0 με τον γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Ξανά η φάση. Σέντρα του Ιβανσιτς, γλυκιά, ο Παπαδόπουλος προλαβαίνει και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σορεντίνο. Ο Καμπάνταϊς είχε γυρίσει για να το μαρκάρει. Εδώ βέβαια χάθηκε το μαρκάρισμα στην άμυνα της ΑΕΚ και έγινε η ζημιά από τον Παπαδόπουλο. 1-0 από τη σέντρα του Ιβανσιτς, ουσιαστικά στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Γεωργίας στον Τσιρίλο.
Λάθος από τον αμυντικό Τσάεκ. Ιβάνσιτς κάνε πολλά μέτρα μια κούρσα, το σούτ κλιαρό όμως. Δεν είχε δυσκολία ο Σορεντίνο. Ξανά τον γκολ. Πολύ φάλτ στο σέντρα του Ιβάνσιτς. Εδώ έγινε σίγουρα λάθος τα μαρκαρίσματα. Δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος να μαρκάρεται από τον Καπάντα σε στημένη φάση στην άμυνα της ΑΕΚ. Σίγουρα είναι ότι ο κυνηγός Παναθηναϊκού έβαλε τον γκολ. Έχει βάλει και φωτιά στο Ολυμπιακό στάδιο. Τέταρτο φετινό του μαζί με τον Σαλπιγκίδη. Σκόρα του Παναθηναϊκού. Κεφαλιά εδώ δύσκολα ο Εμπέντε διώχνει σε κόρνερ από την κεφαλιά του Λιμπερόπουλου. Στο 27 η ΑΕΚ επιχείρησε να απαντήσει στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή της στο μάτς. Για να δούμε το κόρνερ με τον Τόζερ να εκτελεί. Ο Εμπέντε χάνει την έξοδο, ευκαιρία εκεί, πέφτει κάτω ο Δέλας και είναι πέναλτι. Στο 27, την ώρα που ο Δέλας επιχείρησε να κάνει το σούτ, κάποιος τον έχει τραβήξει, έπεσε κάτω και ο Κασναφέρης έχει δώσει πέναλτι. Ίσως είναι ο Γκούμας για να πηγαίνει να διαμαρτύρεται με τέτοιο τρόπο στο Κασναφέρη. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία με αυτό το πέναλτι που έχει κερδίσει στο 27 να απαντήσει στο γκολ του Παπαδόπουλου. Ξανά εδώ το κόρνερ από τον Τόζερ. Πολύ κόσμος πήγε για την κεφαλιά. Έχασε ο Εμπέντε. Υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί φανερά πάνω στο Δέλα από τον Παπαδόπουλο ή τον Γκούμα. Πάντως υπάρχει τράβηγμα. Καθαρή φάση είναι. Ο Γκούμα ήταν στη φάση. Αυτός πήρε και την κίτρινη κάρτα. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Ο Μαντούκα στην εκτέλεση. Απέναντι από τον Εμπέντε. Λίγα μέτρα φόρα από τον Βραζιλιάνο, η ευκαιρία της ΑΕΚ, 1-1. Σοφάριση για τους φιλοξενούμενους, άμεση στο 27. Με το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι του Μαντούκα. Πέναλτι, εδώ ξανά, στην άλλη γωνία ο Εμπέντε. Στην άλλη η μπάλα, το 1-1 για την ΑΕΚ. Το πέναλτι επαναλαμβάνω που έκανε ο Γκούμας πάνω στο Δέλα. Βγήκε και λίγο ο Εμπέντε για να κάνει πιο δύσκολη την εκτέλεση, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 27 το γκολ. Φάουλ του Ρομέρο, άναψε το μάτς, καθώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν είχαμε φάσεις, είχαμε δύο γκολ όμως. Έμερσον. Μπάνταϊς, ξανά ο Έμερσον. Ζήκος. Μπάλα βγαίνει αριστερά στο Γεωργία. Έτσι με τον Τόζερ, ο Έμερσον. Βγάζουν άμυνα επέκτης του Παναθηναϊκού, Παπαδόπουλος. Γεωργίας γυρίζει για να καλύψει, αφήνει πίσω στο Σορεντίνο. Βίντρα πήγε στην πλάτη του Λιμπερόπουλου. Έβγαλε καλά την αμυνά του ο Ρομέρο με τον Γεωργία και στο βάθος ο Τσιρίλο. Όλα αρχίζουν από την αρχή μετά τη γρήγορη απάντηση της ΑΕΚ στο γκολ του Παναθηναϊκού. Άργησε εδώ ο Τόζερ, παίρνει ο Παπαδόπουλος. Αλλά γυρίζουν γρήγορα οι μέσοι της ΑΕΚ. Κάνει φάουλο ο Γεωργίας. Δεν μπόρεσε ο Παπαδόπουλος να βγάλει την μπάλα εδώ γρήγορα μπροστά που ζητάει ο Μπουνιώθη, γιατί κλείστηκε το οπτικό πεδίο. Η ουσία είναι ότι έχουμε δύο γκολ από δύο κόρνερ. Φάση που ξεκίνησαν από κόρνερ δηλαδή. Ο Ρομέρο επικίνδυνα. Ο Τσιδίλο βγάζει. Μπαλαμένη στον Παναθηναϊκό. Συμπληρωμένα 30 λεπτά στο παιχνίδι. 1-1 Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Στο 25 ο Παπαδόπουλος θυμίζει τον 1-0. Στο 27 ο Μαντούκα το 1-1. Μακριά ο Τσιρίλο. Ο Λιμπερόπουλος απέφυγε τον Γκούμα με το χέρι.
Ο Κασναφέρης, νεύρα τώρα με Μόρις. Κασναφέρης κοντά στη φάση είναι. Και εδώ το πέναλτι ξανά, το οποίο προήλθε η σοφάριση της ΑΕΚ με τον Κουστάβο Μαντούκα. Ο Βερόπουλος πάει φυρί-φυρί για κίτρινη κάρτα τώρα εκεί. Τελέστηκε το φάουλ τελικά ο Ρόμερο. Τόζερ. Λάθος. Ο Φρέρ. Σαλπικίδη ζητάει. Γεωργίας έκανε μεγάλο λάθος εδώ. Ο Βίντρα γυρίζει επικίνδυνα. Παράλληλα στην εστία η μπάλα κυλάει στο πλάγιο. Στο 32. Ακολούθησε τη φάση ο Βίντρα, πιστεύοντας ότι ο Γεωργίας θα την έκανε την κέλα και δικαιώθηκε γι' αυτό, αλλά βέβαια δεν ακολούθησε κανένας από τους συμπαίκτες του. Μόρις. Χάνει ο Βίντρα από το Γεωργία. Πάει ο Μπίσκα να καλύψει. Τόζερ. Αθιά μπαλιά στα χέρια του Εμπέντε. Και από εκεί για τον Σέριτς. Βίκτορ, όπως με ενημερώνει ο Μανώλης Βεκατζάκης, Φερέρ έχει ζητήσει από τον Σέζαρ να σηκωθεί να ζεσταίνεται. Η Αργία άφησε πλεονέκτημα εδώ στο φάουλ που έγινε. Ο Κασναφέρης, το φάουλ πήγαινε πάνω στο Γεωργία δηλαδή, και ο Σορεντίνο στο βάθος, στο μεγάλο περιοχή της ΑΕΚ, αλλάζει δεξιά στον Πάου Τάσο. Έμερσον. Τσιρίλο. Έπεσε ξανά ο ρυθμός του παιχνιδιού μετά από εκείνη, την έκρηξη γύρω στο 25. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ αυτό το προβάδισμα. Αν την σοφάρεση της ΑΕΚ. Το παιχνίδι κυλά στους ρυθμούς που είχε πριν τα δύο γκολ. Τσιρίλο, καθώς περιμένει κάποιον από τους χαφ να γυρίσουν, να ζητήσουν μπάλα, δεν το κάνει κανείς, αποφασίζει να γεμίσει. Το κόψε ο Σέριτς. Πήγαν πιο γρήγορα στην μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μαντούκα, ο Ζήκος και ξανά ο Τσιρίλο. Θέλει να δει αν ο Σέριτς είναι καλά, του λέει παίξε. Ο Δέλας απρόσεκτα. Ζήκος. Αυτό θα κατεβάσει. Το λογικό αυτό είναι. Όλοι οι χαφ στην Ευρώπη αυτό κάνουν. Γυρίζουν πίσω και παίρνουν μπάλα. Αλλά βέβαια μεγάλη πίεση του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή με Βίκτορ Μπίσκαν και δύσκολα η ΑΕΚ να κατεβάζει μπάλα. Γεωργίας. Μαντούκα με τον Τόζερ. Ο Ζήκος με τον Σαλπικίδη. Καμπάνταης για τον Έμερσον. Ανεβαίνει και Παουτάσο από δεξιά. Ψηλά, πολύ ψηλά σήκωσε την μπάλα ο Αργεντίνος. Μια άτεχνη σέντρα. 100% λάθος. Παίρνει ο Βίντρα. Φάουλ που κερδίζει ο Σαλπικίδης από το Μαντούκα. Ξανά εδώ, φάση του πέναλτι. Ο Δέλας πήγε να σουτάρει και τον τράβηξε ο Κούμας. Κρατάει. Και το γκολ από το Μαντούκα. Μπίσκαν. Φάουλ. Έπεσε άτσαλα στην πλάτη του Παπαδόπουλου. Ο Δέλας. Στείλω στα πόδια εκεί ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για να έχει κατοχή στην μπάλα και ήρθε με δύναμη ο Δέλας και του έκανε το φάουλ. Σε μακρινή απόσταση είναι, αλλά ο Ιβάνσιτς που είναι τεχνίτης και έχει δύναμη και φυσικά τεχνική σε αυτές τις φάσεις, δεν αποκλείεται να δοκιμάσει απευθείας. Το ξέρουν αυτό στην ΑΕΚ και γι' αυτό το λόγο στείνουν τείχος. Είναι ο Βίκτορ. Thank you.
Μπίσκαν πολύ πιο πίσω. Κάτι δείχνει εκεί ο Βίκτορ στο Βίντρα. Εγώ νομίζω ότι ο Αυστριακός θα εκτελέσει το φάουλ. Στο 36 είμαστε. Μέχρι ο Καζανφέρης να στήσει το τείχος. Για να δούμε. Ο Βίκτορ τελικά. Ευκαιρία, ο Σαλπιγκίδης χάνεται από την καταπληκτική επέμβαση του Σορεντίνο. Στο 37, Παναθηναϊκός κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Σορεντίνο λέει όχι. Ξανά από φάουλ του Βίκτορ. Εδώ βέβαια βοήθησε και τύχη, γιατί η μπάλα σερβιρίστηκε στο Σαλπιγκίδη, που δεν μπόρεσε να νικήσει το Σορεντίνο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να φτάσει στο 2-1, που χάνεται από το Σαλπιγκίδη. Αν θέλετε το πιο σωστό, ότι ο Σορεντίνο εδώ γλιτώνει την ΑΕΚ από δεύτερο γκολ. Τσιρίλο. Έμερτσον. Ζήκο σηκώνει και δεν σηκώνει και καλά. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να ξαναδούμε τη φάση. Προηγουμένως ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από τον κόλμο, τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Βίντρα. Σηκώνει. Τσιρίλο διώχνει. Τόζερ πιο μακριά. Καπάντα που δίνει μάχες, αλλά φανερό νομίζω είναι ότι του λείπουν παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια του λείπουν. Άλλωστε δεν έχει παίξει καθόλου φέτος. Λιμπερόπουλος. Έμερσον. Με παλιά για τον Τόζερ. Ο Βίντρα δυσκολεύεται να τη διώξει. Λιμπερόπουλος κάνει φάουλ. Λαφίνιο, Καζναφέρης. Μπίσκαν. Βίκτορ. Ιβανσίτς και Σέριτς. Ξανά ο Βίκτορ. Αλλαγή παιχνιδιού. Πολύ καλή ενέργεια από τον Ισπανό. Πάμε, είναι μια κλάση ανώτερος. Σέντρα του Ρομέρο. Ο Δέλλας ψηλά. Μπορεί ο Βίκτορ να παίζει για πλάκα. Δείχνει ότι του κερδίζει όλα αυτά τα μάτς. Μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας παίξει στην πρημέρα division, βέβαια, τόσα χρόνια. Champions League σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξεχνιέται την μπάλα. Να τον εδώ ξανά. Κοντραρίστηκε, έχασε από τον Λιμπερόπουλο. Παίρνει ο Καμπάντα, η ΣΙΑΚ γρήγορα εδώ ψάχνει μια αντεπίθεση. Ο Έμερσον ανοίγει δεξιά στο Μαντούκα. Γυρίζουν και οι χαφ Παναθηναϊκού. Όπως πάντα όταν η μπάλα πάει δεξιά και δεν πηγαίνει μπροστά, δίνεται ευκαιρία στον αντίπαλο να οργανωθεί στην άμυνα και έτσι. Αυτό συμβαίνει τώρα. Τόζερ, ο Έμερσον με χώρο. Ο Γεωργίας έτοιμος για σέντρα. Γκούμας βγάζει. Παίρνει ο Καμπάντες. Αυτός άργησαν εκεί να πάνε παίξεις του Παναθηναϊκού στην μπάλα. Γυρίζει έξω στον Τόζερ. Λιμπερόπουλος με τη μία για τον Ζήκο. Τσιρίλο, Ιάκ κρατάει εδώ με ευκολία. Μπορώ να πω την μπάλα για αρκετή ώρα στην κατοχή της, αλλάζοντας θέσεις οι ποδοσφαιριστές της και κινούμενοι στον ελεύθερο χώρο. Αλλά βέβαια όλα αυτά χωρίς αποτέλεσμα. Έλας, είναι φάουλ ο Σαλπιγκίδης. Καθώς πάμε να συμπληρώσουμε 40 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ξανά εδώ η προηγούμενη φάση, μεγάλη ευκαιρία με το Σαλπιγκίδη που θα μπορούσε να προχωρήσει κι άλλο. Να ξέρει, βρήκε πάνω του η μπάλα νομίζω. Όχι. Τη βρήκε Λουκούμι πάντα στο πόδι. Δεν μπόρεσε να νικήσει το Σορεντίνο. Δεύτερη καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού μετά το 1-1. Θυμίζω εκείνη την επέλαση του Βίντρα. Μάλλον το λάθος που καταλήφθηκε το Γεωργίο. Ο Βίντρα που γύρισε στην παράλληλα στην εστία. Παναθηναϊκός που έχει ευκαιρίες στο παιχνίδι εκτός από τα γκολ. Για και έχει εκείνη. Το πέναλτι, το corner δηλαδή, τη λάθος έξοδο του Βέντε και τη γνωστή συνέχεια. Φάση από την οποία προήλθε και το 1-1. Ζήκος. Δεξιά την πλευρά την πιέζει ο Μαντούκο Παουτάσο. Τόζερ. Στην κίνηση πήγε να πιάσει ένα σούπ τον αριστερό. Ήταν πολλά σώματα μπροστά του, δεν τα κατάφερε.
Τζίκος γυρίζει πίσω στον Τσιρίλο. Και ο Δέλλας πιο πίσω στο Σορεντίνο. Κανείς δεν πάει από το Παναθηναϊκό να πιέσει ψηλά. Πολλοί περιμένουν εκεί στη μεσαία γραμμή και πιο πίσω. Μαντούκα μαζεύει και ο Τσιρίλο θα πάει τώρα. Για να κατεβάσει. Είναι εντολή του Μουνιώθ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, να μην ανέβει πιο ψηλά να πιέσει ο Παναθηναϊκός. Όπως μου μεταφέρει ο Νίκος Τζουάνης. Ζήκος σε ρόλο οργανωτή, κοντά του και ο Τόζερ. Ο Μαντούκα σε ένα ελεύθερο ρόλο, περισσότερο από τα αριστερά, γιατί η ΑΕΚ ίσως να θέλει εκεί να εκμεταλλευτεί με Τόζερ, Μαντούκα, το δεξί άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, με το Βίντρα. Και το Ρομέρο πάντως είναι ο ένας αντίπαλος που προσπαθεί να εγκλωβίσει τον άλλον στην τακτική του και ως ένα μεγάλο βαθμό το έχουν καταφέρει και οι προπονητές. Αυτό είναι βάρος του θεάματος ασφαλώς. Παπαδόπουλος κράτησε πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή του και στη συνέχεια έκανε φάουλ πάνω στον Καμπάνταϊ. Το σκόρερ του Παναθηναϊκού. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ τράβηξε ο Παπαδόπουλος. Φάουλ σε μακρινή απόσταση βέβαια. Αλλά ό,τι ίσχυε για το φάουλ προηγουμένως του Βίκτορ με το Σαλπικίδη ισχύει και τώρα για το αντίστοιχο των παιχτών της ΑΕΚ. Δηλαδή θα γίνει τείχος από τους παιχτές πάνω εκεί. Ο Έμερσον ζητάει μια γρήγορη πάσα και από τον Λιμπερόπουλο. Υπάρχει ένας εκνευρισμός με μια συζήτηση με τον Τόζερ. Ο Λιουκάς να φέρει κοντά. Πέντε παίχτες ο τείχος για τον Παναθηναϊκό. Έμερσον και Τόζερ στην μπάλα. Ο Ούγκρος δεν πέρασε. Αλλά είναι επανάληψη γιατί βιάστηκε ο Σαλπικίδης και παίρνει και κίτρινη κάρτα από τον Κασναφέρη. Έτσι ξανά στο ίδιο σημείο θα στηθεί η μπάλα. Και ο Γκούμας έχει πάρει άλλη μία. Ξανά εδώ το σουτ του Τόζερ. Θέλει να περάσει την μπάλα ο Τόζερ πάνω από το τείχος στην άλλη γωνία του Εμπέντε, αλλά βέβαια στη γωνία του τείχους, αλλά είναι μακρινή απόσταση. Για να δούμε πότε θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Τώρα υπάρχει πρόβλημα με την απόσταση, βλέπω. Τόζερ. Δύσκολα ο Εμπέντε έδιωξε. Γιατί ο Ούγκρος σκέφτηκε το ανάποδο από αυτό που πήγε να κάνει στην προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή να το πάει από την πλευρά του Εμπέντε το φάουλ. Αλλά ήταν μακριά η μπαλά στημένη. Στη συνέχεια έγινε φάουλ του Τσιρίλο πάνω στο Ρομέρο. Στο 42, αν είδα καλά, ήταν 41 ή 42 ήταν στημένη η μπαλακή. Έμεινε μέχρι το 44, πάμε για το 45 τώρα. Δηλαδή 2-3 λεπτά φαγώθηκαν για αυτό το φάουλ. Καθώς μπήκαμε πια στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα στο 1-1, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Έμερσον, Ζήκος πίσω στο Δέλλα. Από την πίεση του Σαλπικίδη, διώχνει ο Δέλλας. Ψάχνοντας τον Καπάνταϊ, που κάνει φάουλ πάνω στον Σέριτς. Φάουλ που εκτελέστηκε προς τον Γκούμα. Μόρις, τέλος. Χωρίς καθυστερήσεις, το πρώτο ημίχρονο, ο Κασλαφέρης τόλεξε, παρότι υπήρχαν αρκετές σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. 1-1 το σκορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 25 με την κεφαλιά του Παπαδόπουλου στη σέντρα του Ιβάνσιτς. Η ΑΕΚ σοφάρισε γρήγορα στο 27, στο τράβηγμα του Γκούμα επί του Δέλλα μέσα στην περιοχή, έδωσε πέναλτι ο Κασλαφέρης, το εκτέλεσε ο Μαντούκα, ισοφάρισε. Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε βεβαίως πολύ μεγάλη ποιότητα, ωστόσο είχε δύναμη, πάθος από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων
είχε και από τους δύο προπονητές μια προσπάθεια να βρουν τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου και να προσπαθήσουν να τα διασπάσουν. Δεν έπιασαν όλα φυσικά. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έγινε το μεγάλο παιχνίδι, αλλά είναι ένα παιχνίδι που έχει το δικό του ενδιαφέρον και βαθμολογικό, κυρίως γιατί από την έκβασή του θα εξαρτηθεί και σε μεγάλο βαθμό η συνέχεια του πρωταθλήματος, καθώς θυμίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός έχασε από τον Ατρόμητο και έτσι πλέον και οι δύο αντίπαλοι έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν στην κορφή της βαθμολογίας με μια τους νίκη. Προς το παρόν το αποτέλεσμα παραμένει στο 1-1, έχουμε βεβαίως ακόμα ένα ημίχρονο. Θα γυρίσουμε στα στούντιο του Supersport. Επιστρέψαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής. 1-1 θυμίζω. Το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 25 με τον Παπαδόπουλο στη σέντρα του Ίβανσιτς, κεφαλιά του Παπαδόπουλου, άνοιξε το σκορ, και το πέναλτι του Μαντούκα στο 27, πέναλτι που έκανε ο Γκούμας στο Δέλα, ένα τράβηγμα μέσα στην περιοχή την ώρα που ο Δέλας ετοιμάζεται να στάρει. Ο Φερέρ ετοιμάζεται να κάνει αλλαγή. Θα μας πει ο Μανώλης Βογκατζάκης. Έλα, Μανώλη. Ο Ζούλιο Σέζερ, λοιπόν, αυτό που είπαμε από το πρώτο ημίχρονο που ξεκίνησε την προθέρμανση, θα είναι ο παίκτης που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντάνιελ Τόζερ είναι ο παίκτης ο οποίος έχει μείνει στα αποδυτήρια από το πρώτο ημίχρονο. Εγώ δεν κατάλαβα ποιος ήταν ο ρόλος του Τόζερ στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έπαιζε και λάθος το παιδί. Πάντως δεν έπαιξε στην άκρη της επίθεσης, αριστερά δηλαδή, εκεί που ενδεχομένως πάνω στον Βίντρα θα το προκαλούσε προβλήματα. Παίξε πολύ πιο πίσω και πιο κλειστά προς τα μέσα. Ο Τόζερ τώρα τον βγάζει, ο Φερέρ ρίχνει στο παιχνίδι το Σέζαρ που υπολογιζόταν ότι θα ξεκινούσε, αλλά έμεινε στον πάγκο. Πρώτη αλλαγή στο ντέρμπι αυτή με το Σέζαρ που λογικά θα πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης χάφου. Βέβαια ο τέταρτος χάφ ουσιαστικά ο Σέζαρ Τσάκ στο παιχνίδι. Εδώ Κασναφέρης, Παθακός δεν έχει αλλαγές. Το αρνητικό για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο ήταν η απόδοση του Ίβανς, έτσι που φάνηκε έτσι κάπως έξω από τα νερά του και μακριά από συμμετοχή στο δημιουργικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλει ο κόσμος πια παίρνει τη θέση του. Κεφαλιά του Καμπάνταη. Ο Μπερόπουλος πήγε να χωθεί στη φάση, ο Γκούμας και καλύτερη θέση, βγάζει ο Σέριτς. Ζήκος, ο Παπαδόπουλος δεν μπήκε καν στην μονομαχία. Παουτάσο, λάθος του Σέριτς. Παίρνουν με το Μαντούκα Πεχτισάκ και ο Έμερσον που ανοίγει αριστερά στο Γεωργία. Ζήκος κατεβάζει. Παλιά για το Μαντούκα, βγαίνει και αυτός από αριστερά, τον ακολουθεί ο Μπίσκαν, αλλά έκανε ένα τραγικό κοντρόλ ο Βραζιλιάνος, μόνο Βραζιλιάνικο δεν ήταν. Ο Παπαδόπουλος τον ακολουθεί, ο καταδιώκει ο Έμερσον. Σέριτς ανεβαίνει και αυτός, καλύπτει ο Έμερσον εκεί δεξιά. Βίκτορ με χώρο. Αλλαγή παιχνιδιού στο Ρομέρο, αυτός με τη μία τη σέντρα επικίνδυνα, ο Δέλλας διώχνει. Παναθηναϊκός έχει κάτι που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, το άποψε. Δηλαδή παίζει πολύ με τη μία την μπάλα και την παίζει σωστά. Τώρα εδώ ο Βίκτορ βγήκε το Ρομέρο, αυτός αντί να τη σταματήσει να την κοντρολάρει και να περιμένει, έκανε με τη μία το γύρο μέσα στην περιοχή και δημιουργήθηκε το πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Ξανά εδώ, επέμβαση του Δέλα και ο Παναθηναϊκός είναι σε κόρνερ με τον Ίβανσιτς. Τελείο Αυστριακός. Τσιρίλο διώχνει και μόνος του εκεί στην μπάλα, χωρίς αντίπαλο, ο Σέριτς μαζεύει, καθυστερεί, εκεί κάνει λάθος, εκεί κάνει και φάουλ και θα πάρει και κάρτα. Ο Σέριτς που πληρώνει εδώ το λάθος, το Λαμίβια γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από τα χειρότερα γιατί σταμάτησε το Σέζαρ και δεν υπήρχε και άμυνα πίσω του, πίσω από τον Κροάτι δηλαδή, το Σέριτς για να τον καλύψει. Εδώ στο λάθος που κάνει. Κάρτα στον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Δέλλας. Πίεσε ο Σαλπικίδης με τον Ίβανσιτς.
Παίρνει ο Γεωργίας και δεν γυρίζει ο Ρομέρο. Ο Γεωργίας έχει τον Μπίσκα μπροστά του, ανοίγει στον Έμερσον. Θα παίξουν ρόλο ασφαλώς και οι δυνάμεις των ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι. Ποιος θα τις κρατήσει μέχρι τέλος. Ποιος θα είναι πιο φρέσκος. Καμπάνταϊς. Έμερσον. Γεωργίας. Ξανά Καμπάνταϊς. Σέντρα του Γεωργία για τον Λιμπερόπουλο, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Δεν διώχνει όμως και ο Ιβάνσιτς, ο Παουτάσο, ένα σούτ από το κεφάλι του Μόρισι μπάλα. Φεύγει κόρνερ. Βάζει στο Σέριτς ο Μόρις. Και ο προπονητής Παναθηναϊκού στον Ιβάνσιτς που μηνιώθει ο Βίκτορ, γιατί δεν μπόρεσε να διώξει εδώ και η ΑΕΚ έχει την μπάλα σε κόρνερ με τον Σέζαρ. Εκτελεί ο Βραζιλιάνος. Μαζεύει ο Έμπεντι. Στο 49. Πάντα 1-1. Με τα χέρια ο Καμερονέζος. Έψαξε το Σαλπικίδη. Ρομέρο. Καλύψει ο Ζήκος. Που μένει πίσω. Αρκετές φορές βεβαίως. Ανακαλύπτει μια ανεχόμενη γρήγορη αντεπίθεση. Να μην τρώει η ομάδα δηλαδή γρήγορες αντεπιθέσεις. Υπάρχει κάποιος πίσω. Πάντα ένας από τους δύο αμυντικούς καθμένοι. Ο Βίκτορ ζητάει από τον Ιβάνσιτς να μπει λίγο στο παιχνίδι. Μεγαλύτερο πάθος. Σέριτς. Φάουλ. Κέρδισε ο Κροάτης. Την ατομική του ενέργεια. Ο Ιβάνσιτς στην μπάλα. Και ο Βίκτορ. Το εκτελέσει ο Ισπανός. Στην ευθεία η άμενα της ΑΕΚ, κοντά στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, απευθείας, ψηλά. Δέα του Ισπανού, ήταν ευνηδιάς εδώ το Σορεντίνο, βέβαια ο Ιταλός. Να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση της εποχής, δεν μασάει από τέτοια. Καλός τερματοφύλακας, είναι πολύ καλός, σταθερός. Παουτάσο, Μαντούκα, από την πίεση του Βίκτορ. Ζήκος, ο Έμερσον βγήκε ανάμεσα σε δύο, Μπίσκαν και Ρομέρο. Τώρα ο Αργεντίνος τρέχει δεξιά πάνω στο Γεωργία. Έμερσον. Ξανά το ίδιο σκηνικό του πρώτου ημιχρόνου παρατηρείται, όπου η ΑΕΚ δείχνει να ελέγχει στη μεσαία γραμμή, στο χώρο που της αφήνει ο Παναθηναϊκός, μέχρι τη μεσαία γραμμή. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας, γι' αυτό το λόγο γίνονται και πολλές μεταβιβάσεις από πίσω. Μεγάλες μεταβιβάσεις δηλαδή προς τους κυνηγούς. Έλα Νίκο. Νίλσον σηκώθηκε μαζί με τον Ρικάρντο Μπόβιο. Θα κάνουν ζέσταμα. Ένας από τους δύο θα είναι η πρώτη αλλαγή για απόψη για τον Παναθηναϊκό. Νίλσον ή Μπόβιο, είπες έτσι. Δέλας γεμίζει. Άφησαν εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είδε το λάθος ο Εμπέντε. Γιατί ο Σέζαρ κινήθηκε σαν φορ στην πλάτη της άμυνας των Πρασίνων και έδιωξε. Κόλλησε ο Μόρις και ο Γκούμας. Έμερσον. Λιμπερόπουλος, Καμπάνταϊς, Μαντούκα, καλή κυκλοφορία τώρα από την ΑΕΚ, άνοιγμα στο Γεωργία, χαμηλά ο Βίντρα, πέφτει και εξουτερώνει προσωρινά την επίθεση ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είναι ξανά εδώ, με τον Ζήκο. Τσιρίλο. Γυρίσει ο Μαντούκα. Ξανά ο Τσιρίλο, κυνηγάει και ο Σαλπικίδη στο Δέλα. Πέρασε η μπάλα στον Έμερσον. Ζήκος για τον Καπάνταϊ. Κανένα λάθος κοντρόλ. Και στη συνέχεια φάουλ. Φερέρ επιμένει στην επιλογή του Καπάνταϊ. Παρά το γεγονός ότι και στο πρώτο ημίχρονο έδειξε εκτός κλίματος. Ξανά εδώ η παλιά για τον Σέζαρ. Και η επέμβαση του Εμπέντε. Πήρε φάουλο ο Βίκτορ. Σαλπικίδης γυρίζει. Ο Ιβάνσιτς στον Σέριτς που βγήκε από αριστερά.
Σέντρα το με το εξωτερικό Παπαδόπουλος, θέλει να κοντρολάρει, η μπάλα βγαίνει έξω στο Βίκτορ. Έβγαλε άμυνα η ΑΕΚ με τον Σέζαρ που είχε γυρίσει εκεί σαν αριστερό μπακ για να βοηθήσει ανασταλτικά και τώρα ο Δέλλας ανοίγει. Χάνει ο Έμερσον από το Σέριτς με ο Παπαδόπουλος και ο Σαλπικίδης. Άργησε ο Κράτης εδώ να κάνει την πάσα την κάθετη. Προτίμησε αριστερά τον Ίβανσιτς που τώρα γεμίζει σε ένα χώρο που ο Τσιρίλο ελέγχει την μπάλα. Ελέγχει την επέμβαση, όχι την μπάλα. Καμπάντα έδωσε τις μάχες του, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να κάνει δικιά του την μπάλα. Λαγό, Κονέ, Καπετάνο, εξηκώσει ο Φέρερ. Δεν συμφέρει κανένα ισοπαλία. Και οι δύο θέλουν νίκη απόψε. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ρομέρο. Τυφλό γυρίσμα του Σαλπικίδη. Η ΑΕΚ που ελέγχει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. 8-9 που έχουμε διανύσει το μάτς. Σέζαρ. Μαλλιά για τον Καπάνταϊ, δυνατή, την πρόλαβε πάντως, έστω και στο κόρνερ, Έμερσον. Πέρασε ο Ραζιλιάνος, δεν πρόλαβε όμως στη σέντρα, έχουν περάσει και τα χρόνια, ο Έμερσον δεν είναι αυτός που ήταν στη Λα Κορούνια, τσιρικάς τότε. Εδώ οι αλλαγές του Φερέρ. Η αναπληρωματική. Τσιρίλο, επέμβαση. Στη βαθιά παλιά από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Βίσκαν. Βίντρα. Η ΑΕΚ μαρκάρει σωστά και αναγκάζει το Βίντρα. Κλέφτει σε χώρο σωστά εδώ. Η ΑΕΚ και ανάγκασε το μπακ Παναθηναϊκού να γυρίσει στον Εμπέντε. Λάθος του Μόρις. Μαντούκα. Ζήκος και Δέλλας. Ξανά ο Μαντούκα. Στον Παουτάσο. Σέριτς. Κάνει φάουλ ο Καβάνταϊς. Στο 55, 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Τίποτα το σπουδαίο σε αυτό το διάστημα. Μόρις. Αλλάζει δεξιά στο Βίντρα και θα ανέβει να κλείσει ο Σέζαρ. Βίντρα γρήγορα, πέρασε την μπάλα βεβαιασμένα πάνω στο Γεωργία. Σέζαρ. Γεωργίας και Λιμπερόπουλος που βγαίνει συχνά πυκνά και γίνεται ανασταλτικός μέσος. Και έχει ζητήσει ο Μουνιώθ να το μαρκάρει στο χώρο ένας από τους δύο αμυντικούς μέσους της ομάδας, ο Μπίσκαν ή ο Βίκτορ. Έμερσον, η ΑΕΚ έχει μια ελευθερία κινήσεων στη μεσαία γραμμή. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε στο πρώτο ημίχρονο, εδώ ψάει το Σέζαρ. Πίσω, δεν ήταν offside. Στην παλιά του Έμερσον καλύπτεται. Και ο Μπέντε έτοιμος για την εκτέλεση. Έδιωξε ο Παουτάσο. Ο Καπάντα έχει πήρε μια κεφαλιά. Ο Γκούμας ψηλά. Κερδίζει φάουλ από τον Λιμπερόπουλο που έμεινε στατικό στη φάση. Δεν είναι καθαρά offside. Φάουλ πάνω στον Τζιρίλο τώρα. Τώρα έχει πέσει ποιότητα το παιχνίδι πολύ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και πολλά περισσότερα τα φάουλ πλέον και κούραση των παιχτών, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Πολύ νωρίς. Για να ακούσουμε τον Μανώλη Βεγκατζάκη. Οι εντολές του Λορέντζο Σέρα Φερέρ προς τον Έμερσον να παίξει ακόμα πιο δυνατά και να κοιτάει προς την πλευρά, προς την αριστερή πλευρά και ειδικά τον Σέζαρ, ο οποίος έχει μπει ιδιαίτερα κινητικά και γι' αυτό το λόγο του λέει να παίζει περισσότερο με τον Σέζαρ. Έμερσον, Μαντούκα με τη μία η ΑΕΚ εδώ βγαίνει με πολλούς παίχτες στην επίθεση και τον Παουτάσο από δεξιά. Επικίνδυνη η σέντρα του, ο Καπάνταϊς δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Βγάζει άμυνα Παναθηναϊκός, μαζεύει ο Ρομέρο. Και είναι ο Παπαδόπουλος τώρα, αλλά χωρίς πολλά στηρίγματα μπροστά και κλείνει σωστά η ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή και παίρνει την μπάλα. Τσιρίλο. Μαντούκα. Λιμπερόπουλος. Ζήκος. Κόντρες. Έγινε φάουλ πάνω στο Μόρις από τον Καπάνταϊ. Αλλά ο Κασανφέρης αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Υπάρχει πλεονέκτημα.
Νεύρα πάω Τάσο Βίκτορ. Απειλείται εκεί μια συμπλοκή. Αλλά θα λιώνουν άμεσα. Η σέντρα του Παουτάσο, ο Καπάντες βγήκε μόνος. Αν είδα καλά, ο Μόρις έδιωξε. Αλλά βέβαια είχε πεταχθεί πολύ γρήγορα και χωρίς αντίπαλο στην μπάλα, την βάση της ΑΕΚ. Φλωρεντίνο, χωρίς να βιάζεται και χωρίς πίεση εκεί. Ο Αθηναϊκός είναι μαζεμένος στο κέντρο και πίσω. Δέλα σηκώνει. Λιμπερόπουλος βάζει το κορμί του στον Μπίσκαν. Κράτησε πεισματάρης. Πάει και ο Βίκτορ. Κρατάει ο Λιμπερόπουλος. Βέβαια μόνος του. Πού να τα κάνει όλα. Έμερσον. Ανέβηκε αυτό στο δεύτερο. Χάθηκε όμως η μπάλα για την ΑΕΚ. Μόρις. Βίντρα. Δεν προτίμησε τη λύση του Ρομέρο. Γύρισε πίσω στον Μπεντέ. Κεφαλιά του Παπαδόπουλου χωρίς συνέχεια για το Σαλπικίδη. Ψάχνονται οι δύο ομάδες στο γήπεδο. Φερέρ φωνάζει στο Μαντούκα. Δέλας. Λιμπερόπουλος με τον Κούμα. Ο Έμερσον. Ο Παουτάσο και τώρα ο Δέλας. Σε λίγο συμπληρώνουμε 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ζήκος 1-1 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Γεωργίας. Κλείνει ο Μπίσκαν δεξιά γιατί ο Ρομέρο δεν γυρίζει. Ούτε εδώ τον Κροάτι. Και ο Γεωργιάς βγαίνει πολύ συχνά από εκεί. Σέζαρ, σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς, με τη μία η σέντρα του. Βγήκε, μάζεψε ο Σέριτς. Ο Ιβανσιτς συνεχίζει να κινείται στη μετριότητα. Παουτάσο. Λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Πολλά λάθη στον τρεμμένο. Εδώ ο Αυστριακός πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, αλλά δεν έχει κανένα μπροστά να μοιράσει την μπάλα. Την ανοίγει δεξιά στο Ρομέρο, ο Γεωργίας και καλύτερη θέση. Έτρεξε, πρόλαβε και έβγαλε και πάσα στο Σέζαρ. Μαντούκα που θέλει να βρει αναοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Κράτησε, κατάχρηση της μπάλας έκανε εδώ. Ιβανσιτς. Έμερσον στην κόντρα. Ο Βίκτορ. Αποφασίζει να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι. Πήρε ένα τρελό ρυθμό στα προηγούμενα λεπτά. Ο Μόρις που ψάχνει το Ρομέρο δεξιά. Ήθελε στηρίγματα ο Ρομέρο, δεν πάει κανείς κοντά του. Θα πρέπει ο Μπακ ή ο Σαλπικίδης να πάει να βγει ή ο Μπίσκαν, ένας χάφτελος πάντων εκεί. Βίκτορ. Και από ό,τι βλέπω έχουν μεγαλώσει και αποστάσει τον Παναθηναϊκό τη μεσαία γραμμή με την επίθεση. Σέριτς, κόβει ο Δέλας, υπάρχει φάουλ πάνω στον Παπαδόπουλο. Παναθηναϊκός μετά από ώρα την ευκαιρία να βγει μπροστά αυτό το φάουλ. Που είναι κοντά στην περιοχή αλλά βέβαια σε θέση μέσα αριστερά. Ο Σορεντίνο με σέντρα λογικά θα γίνει για κάποιον εκ των Παπαδόπουλου, Σαλπικίδη. Θα δούμε. Πάει και ο Μόρις φυσικά. Πάντως είναι 4 του Παναθηναϊκού και είναι 6 της ΑΕΚ τώρα μέσα στην περιοχή. Και κάνει και τείχος ο Σορεντίνο για να είναι βέβαιος ότι δεν θα απειληθεί από απευθεία σουτ. Αφήνει ο Ιβανσιτς. Ο Βίκτορ γεμίζει. Εύκολα ο Σορεντίνο εκεί. Εσπανός περίμενε κάποιο κεφάλι. Στην πορεία της μπάλας. Κανείς δεν πήγε όμως στην πορεία της μπάλας. Ένας πήγε αριστερά, ο άλλος δεξιά. Έτσι εύκολα μάζεψε ο Ιταλός. Τσιρίλο.
Χώρο το αφήνουν εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καπάνταης. Σέζαρ πήρε από τον Έμερσον. Έκλεισαν σωστά οι μπακ του Τριφυλιού και εδώ ο Μόρις αφήνει στον Ιβάνσιτς. Και ανεβαίνει ο Αφρικάνος τώρα για να κάνει το παίχτη παραπάνω στη μεσαία γραμμή. Όπως και μοιραστεί σωστά η μπάλα μπροστά. Ο Δέλλας τράβηξε τον Σαλπικίδη. Ήταν φάουλ. Και ο Παναθηναϊκός ξανά ανεβάζει παίχτες στην περιοχή του Σορεντίνο. Και αυτή τη στιγμή η μπάλα του Αντρέας Ιβάνσιτς. Στο 64. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Τον Στριακό, τον Ιβάνσιτς, που έδωσε πολύ ύψος και πολύ δύναμη στην μπάλα και τραβάει τα μαλλιά του με την ενέργεια αυτή. Για την ενέργεια αυτή. Ο λόγος του Μανώλη Βογιατζάκη. Ο Παναγιώτης Κονέ θα είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Λορέντσο Σέρα Φερέρ. Ο Κονέ που είχε τραυματιστεί σε ένα φιλικό παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με τον Ιωνικό. Πολύ σωστά. Έτσι, και δεν είχε συμμετοχή. Άλλη μια έκπληξη από τον Φερέρ. Καθ' όλη τη βδομάδα όμως ήταν στις επιλογές του, τον είχε χρησιμοποιήσει στα δεξιά περισσότερο. Και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας χρησιμοποιούσε το Χετεμάη βασικό δεξιά και αναπληρωματικό του τον Κονέ. Γεμίζει ο Δέλλας για το Λιμπερόπουλο, έσκασε μπαλακή, ο Βίντρα γύρισε πίσω. Θα βγει ποιος ο Μαντούκα. Δεν έχουν ακόμα ενημερώσει. Να δούμε. Γόλε το Εμπέντε. Κεφαλιά του Παπαδόπουλου. Ο Δέλλας δείχνει να ελέγχει. Πιέζει ο Σαλπικίδης. Κράτησε ο Δέλλας. Παρότι βαρύ center back εκεί ο Τραϊάνος. Βέβαια έχει την εμπειρία και έχει δώσει πορεία στο Ιταλικό Πρωτάθλημα τόσα χρόνια. Παπαδόπουλος βγήκε και ζήτησε. Κλείστηκε από Ζήκο και Δέλλα που εύκολα του πήραν την μπάλα. Τσιρίλο. Τον Καπάντα ή θα βγάλει Φεδερ. Λογικό μου ακούγεται. Ρομέρο, Παναθηναϊκός. Προσπαθεί να ισορροπήσει κάπως στη μεσαία γραμμή. Ο Βίτρα με τη μία τη σέντρα. Έχει μείνει ο Τσιρίλο πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα τραυματισμού, ομολογώ δεν έχω δει τι έχει γίνει. Ο Σορεντίνο πάει και φωνάζει στον Παπαδόπουλο τώρα. Α, γιατί δεν πέταξε την μπάλα γρήγορα έξω. Εδώ διώχνει ο Τσιρίλο. Στην κόντρα με τον Σαλπικίδη έχει τραυματιστεί, χωρίς όμως να είναι τίποτα πάνω στη φάση δηλαδή. Χαμηλά φαίνεται. Λοιπόν, διακοπή στο παιχνίδι, έτσι όπως γύρισε το πόδι ο Τσιρίλο. Είναι ο Σαλπικίδης. Στο 65-66 είμαστε. Ουδέν νεότερο, σε ό,τι αφορά τις φάσεις του δεύτερου ημιχρόνου, δεν έχουμε δει, καμία δει. Προς στη μια στην άλλη αιστεία, έπεσε η ποιότητα του παιχνιδιού, ο ρυθμός. Για να ακούσουμε τον Νίκο Τζοάνι. Σαν time out είναι αυτή η μικρή διακοπή. Ο Σέριτς, ο Βίκτορ, ο Μόρις και ο Ιβάν Σισίρ ήρθαν κοντά στον πάγκο και πήραν κάποιες οδηγίες από τον Βίκτορ Μουνιώθ, όπου ζήτησε να παίξει πιο επιθετικά ο Παναθηναϊκός, να πιέσει και να μικρύνει οι αποστάσεις άμυνας, κέντρου και επίθεσης. Ο Τσιρίλο. Είναι ένα πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Αλλά βέβαια για να μικρύνουν οι αποστάσεις θα πρέπει να έχουν και κουράγια οι ποδοσφαιριστές για να τις μικρύνουν. Δηλαδή να κάνουν κίνηση τέτοια που να είναι πιο κοντά ένας στον άλλον. Λοιπόν, αλλαγή για την ΑΕΚ. Φεύγει ο Γκαπάνταης. Στο 68 και περνά στη θέση του ο Παναγιώτης Κονέ. Τι είπες, Μανώλη? Είπε στον Κονέ ο κύριος Φερέρ, δείξε τι αξίζεις. Μπες μέσα και δείξε τι αξίζεις. Παιχνίδι ξανά άρχισε με το Δέλλα να ελέγχει. Λιμπερόπουλος. Μαντούκα. Κονέ είναι δεξιά του. Κονέ γνωστή ιστορία στα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Μετά πήγε στη Λάντς και από εκεί τον πήρε η ΑΕΚ. Ο Έμερσον γεμίζει. Ο Βίτρα μαζί. Και γεννημένος στα Τύρανα ο Κονέ.
μόλις 19 χρονών, έχουμε ακουστεί πάρα πολλά για την ποδοσφαιρική του ποιότητα. Τι είπες, Νίκο? Θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον Βίκτορ Μουνιώτ. Σε πολύ λίγο θα μπει ο Σουηδός στον αγωνιστικό χώρο. Στον μεταξύ, έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Ρομέρο. Με τον Σέζαρ να είναι στην μπάλα. Είναι ο Κονέ στην περιοχή, ο Έμερσον και ο Λιμπερόπουλος ανάμεσα σε 6-7 αμυντικούς Παναθηναϊκού. Τελείωσε ο Σέζαρ. Ο Έμερσον πήγε στο πιο πρώτος να πάρει μπάλα. Ο Επέντε μαζεύει. Χωρίς πρόβλημα, παρά την παρουσία του Κονέ εκεί. Μέσα αριθμητικά ήταν πολύ λίγοι εκεί που θα σας και να απειλήσουν. Σέριτς. Λογικό πάντως είναι οι δύο προπονητές οι σκέψεις τους να είναι πολύ στην άμυνα τώρα. Διότι αν δεχθείς ένα γκολ σε τέτοιο χρονικό σημείο του παιχνιδιού, δύσκολο μετά. Πολύ πιο δύσκολο από τον τώρα να ελέγξεις το παιχνίδι. Η ΑΕΚ πάντως έχει καλύτερη κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βελτιωθεί σε σχέση με το πρώτο πολύ, αλλά πάλι είναι μακριά αποφάσεις. Κονέ. Το άνοιγμά του για τον Παουτάσο κόπηκε από το Σέριτς. Σαλπικίδης πήρε την πάσα του Ιβάνσιτς. Εδώ είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, στο πώς η μπάλα θα περάσει μπροστά. Δεν ανεβαίνουν πολλοί παίχτες για να γίνει αυτό. Έτσι μοιραία κόβονται οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού από τους μέσους της ΑΕΚ. Τσιρίλο εδώ με τον Γεωργία και τον Ζήκο. Επέμβαση του Μπίσκαν, Μόρις. Ο Δέλλας προσπαθεί να επαναφέρει. Ξανά ο Νοτιοαφρικάνος. Ο Ιβάνσιτς μια τυφλή παλιά. Ενώ βέβαια ο ρόλος δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι να κρατάει και να ηρεμήσει κάπως το παιχνίδι. Για να ανακτήσει κάπως την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Διότι η ΑΕΚ τη μονοπωλεί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μαντούκα. Παουτάσο. Θα γίνει αλλαγή σε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Για να ακούσουμε τον Νίκο Τζουάνι. Για το παιχνίδι ο Λουκάς Βίντρα, για τον οποίο ο Βίκτορ Μουνιώτ τον φώναζε συνέχεια στο παιχνίδι και είχε αρκετά παράπονα και θα μπει ο Μίκαελ Νίλσον. Θα βγάλει το Βίντρα ο Βίκτορ. Το 71 είμαστε. Πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή. Και θα βάλει μπακ τον Νίλσον, Σουηδό. Προφανώς κάτι έχει δει εκεί στο μαρκάρισμα του Σέζαρ που δεν του αρέσει και θέλει να το διορθώσει πριν πάθει τη ζημιά. Υπόθεση βέβαια κάνω. Μπήκε ο Νίλσον. Μόρις. 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά 20 για το τέλος. Παραμένει το 1-1. Θεμπόβιο σε λίγο. Παρακινδυνευμένα εκεί ο Δέλλας. Πήρε πάντως φάουλ από το Σαλπικίδη. Πάει ο Έμερσον στον πάγκο, παίρνει οδηγίες από το Φερέρ. Θέλει πιο γρήγορα ο Ισπανός τεχνικός να αλλάζει μπάλα μπροστά. Γρήγορη πάσα. Μαντούκα, εδώ βγαίνουν πολλοί παίχτες της ΑΕΚ μπροστά. Κάνει φάουλο ο Βίκτορ. Στο Βραζιλιάνο. Ξανά εδώ. Πέρασε ο Μαντούκα, ο Βίκτορ, κάνει το φάουλ. Κοντά στην περιοχή, αλλά βέβαια όχι στην ευθεία της περιοχής, όχι στην ευθεία μάλλον του Έμπεντε. Στη θέση μέσα δεξιά είναι ο Σέζαρ, το καλό αριστερό που μπορεί από εκεί. Και είναι και ο Λιμπερόπουλος, περισσότερο Βραζιλιάνος. Ο Σέζαρ λογικά θα είναι ο εκτελεστής. Στο 73, στο φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ, και ο Λιμπερόπουλος κοντά. Ο Σέζαρ εκτέλεσε δύσκολα, ο Εμπέντε σε κόρνερ. Στη γωνία του βέβαια πήγε η μπάλα. Αλλά ήταν ένα γλυκό φάουλ, πολύ όμορφο φάουλ. Όχι στου τείχους του Εμπέντε, αλλά βέβαια ο Εμπέντε αργεί να δει την μπάλα.
Την έδιωξε σε κόρνερ. Σας φαίνεται παράξενο, είναι η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο από φάουλ. Κόρνερ με τον Σέζαρ. Ρομέρο. Λίμπερο είναι ο Σορεντίνο εδώ που για καλό και για κακό έδιωξε. Αθηναϊκός βιάζεται εδώ. Το Σαλπικίδη να χάνει πολύ εύκολα, όπως πολλές από τις μονομαχίες σήμερα. Νίλσον. Θα βγάλει το Βίκτορο, ο άλλος Βίκτορο, προπονητής. Για να βάλει τον Μπόβιο. Καθώς πάμε για το τελευταίο τέταρτο της βραδιάς σε λίγο. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Δεύτερη για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ποιος μπήκε ένας μέσα στο γήπεδο και τρέχει ανενόχλητος στον Καζναφέρη και στον Έμερσον. Και τώρα τον κυνηγάει όλος ο κόσμος. Εντάξει. Πάμε αλλού τώρα. Εδώ μπήκε όλο το γήπεδο προηγουμένως. Για έναν το κάνουμε θέμα τώρα. Λοιπόν, Μπόβιο στο παιχνίδι. Ο Βραζιλιάνος που δεν ήταν έτοιμος, προερχόταν από ένα τραυματισμό, έτσι δεν ξεκίνησε. Θα πάει να παίξει δίπλα στο Μπίσκαν, καθώς έφυγε ο Βίκτορ. Στο 75 πάμε. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο κομμάτι του ντέρμπι που παραμένει στο 1-1. Χωρίς βεβαίως να έχει σχέση το δεύτερο ημίχρονο με αυτό που είδαμε στο πρώτο. Κονέ. Σέζαρ μάζεψε. Επέμβαση στον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Την μπάλα χαμηλά, είναι πολύ καλός. Πήρε κόρνερ, ναι. Από τα πόδια του Νίλσον η μπάλα έφυγε έξω. Πολύ καλή προσποίηση ο Σέζαρ. Στα τελειώματά του δεν είναι καλός στις φάσεις. Εκτελεί ο ίδιος το Σέζαρ το κόρνερ που κέρδισε. Ο Γκούμας μια κεφαλιά προς τα έξω. Ο Δέλλα σε θέση για σουτ. Καλή προσποίηση το σουτ. Γκολ. 2-1 για την ΑΕΚ. Από τον Τραϊανό Δέλλα που εκμεταλλεύεται το λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού. Μόνος στη μεγάλη περιοχή αφού έκανε μια προσποίηση, απέφυγε στους αντιπάλους του, με ξερό μονοκόμμα το σουτ, νίκησε τον Εμπέντεκ και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ λίγο πριν από το τέλος. Εδώ οι κυτρινόμαυροι που είχαν κατοχή, είχαν μονοπόλιο στην κατοχή σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, δεν είχαν φάσεις, αλλά ήταν πιο κοντά εκείνη στο μισό γήπεδο που αμυνόταν ο Παναθηναϊκός, παρά ο Παναθηναϊκός το δικό τους και εδώ. Αφού προσποιείται ο Δέλλας, ήταν ένας πολύ καλός επιθετικός. Δοκιμάζει το μονοκόμμα του και δικαιώνεται γι' αυτό. Το 2-1 για την ΑΕΚ με το γκολ του Τραϊανού Δέλλα. Αλλά βρήκε και κάπου, αλλά νομίζω πως και να μην έβρισκε, πάλι σε εκείνο το σημείο θα κατέλεγε. Στο βάθος δηλαδή της εστίας του Παναθηναϊκού. Στο 76 αλλαγή ισορροπιών στο παιχνίδι από το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, το γκολ του Τραϊανού Δέλλα. Κάρτα στο Ζίκο. Βεβαίως τώρα το μάτς πήρε φωτιά γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο φάσμα ήττας. Για να ακούσουμε τον Μανώλη Βεγατζάκη. Οι εντολές του Φεραίρου προς τους παίκτες του να παίξουν με μυαλό, να κρατούν περισσότερο την μπάλα και να προσέχουν που τη δίνουν, να κάνουν κοντινές πάσες. Μπόβιο στο φάουλ. Το Παναθηναϊκό που δεν είχε ένα δεύτερο καλό ημίχρονο όπως είχε το πρώτο. Στον κόσμο, μπάλα μέσα εκεί, έδειξε ο Κονέ. Μαντούκα. Λιμπερόπουλος. Γεωργία σηκώνει για το Σέζαρ. Ελέγχει ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού. Πιέρο Βόνο Εμπέντε. Ρομέρο. Ιβάνσιτς.
Κίνδυνα γυρίζει. Κανείς εκεί στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ζητσαχέρι παίκτες της ΑΕΚ. Αλλά ο Καζαναφέρης θεώρησε ότι δεν είχε πρόθεση να κοντρολάρει την μπάλα με το χέρι. Και η ΑΕΚ είναι μπροστά με Έμερσον και Μαντούκα. Παλιά που ο Λιμπερόπουλος ακόμα και 10 χρόνια πιο πριν, όταν έπαιζε 15 χρόνια στην Καλαμάτα, δεν θα την προλάβαινε. Κάνα εδώ τον γκολ που δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ, μάλιστα λίγο πριν από το τέλος. Εδώ προσπάθεια Τραϊανού Δέλα ως προς την έκβαση του μάτς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική η προώθησή του στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το γεγονός ότι έμεινα μαρκάριστος, ότι μπόρεσε και κανένα σουτ με καλές προϋποθέσεις και βεβαίως νίκησε τον αντίπαλο goalkeeper. Το λαγό θα ρίξει στο μάτσο Φέρερ. Παναθηναϊκός καλείται να βρει λύσεις τώρα. Λύσεις που δεν είχε πάντως, η αλήθεια είναι αυτή, στο ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην καλά οργανωμένη ΑΕΚ. Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες στο πρώτο, στο δεύτερο έμεινε μακριά από την περιοχή του Σορεντίνο. Μαντούκα έχασε. Κουρασμένος δείχνει. Παπαδόπουλος. Ο Έμερσον κοντά. Ο Ζήκος πάνω στον Καζναφέρη. Ο Παπαδόπουλος σηκώνει. Δυνατή παλιά είναι για το Σαλβικίδη. Του γλίστρησε κιόλας στο γήπεδο. Έφυγε έξω. Το Μαντούκα θα βγάλει. Ο Φερέρ τα έχει δέσει όλα. Δεν είχε 90 λεπτά στα πόδια του. Πολλά. Τώρα έπαθε και γκράμπες. Είναι πεσμένος ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Καθώς πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-2 στο Μαρούσι. Το Γκουστάβο Μαντούκα. Προχωρεί. Για να μπει στο παιχνίδι ο Παναγιώτης Λαγός. Ο Φερέρ, για να μην το ξεχάσω, έβγαλε έξω και τις τρεις εκπλήξεις που είχε στην δεκάδα. Δηλαδή, Γκαμπάντα, η Τόζερ και τώρα το Μαντούκα. Σκόρερ της σοφάρισης για την ΑΕΚ με το πέναλτι ο Μαντούκα. Το 1-1. Σορεντίνο το βολέ. Νίλσον. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού έχει δοθεί. Ο Σαλπικίδης. Ανημέρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Το να μείνουν πίσω δεν τους λέει απολύτως τίποτα. Είναι ήδη πίσω στο σκορ. Έτσι αυτή τη στιγμένη φάση αντέβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Δεν έχει και χρόνο ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να ρισκάρει και να ρισκάρει άμεσα για να μην φύγει χαμένος από το ντέρμπι. Ο Νίλσον στο φάουλ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί ο Ίβανσιτς. Ο Μπόβιο τρέχει. Πάει ο Έμερσον και ντουμπλάρει σωστά. Και έγινε με πολλούς παίκτες εδώ τώρα. Γυρίζει ο Παουτάσος στο Λιμπερόπουλο. Είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει τρίτο γκολ. Ο Λιμπερόπουλος πάει από εκεί που υπάρχουν πολλοί όμως. Και όχι από εκεί που είχε τον κενό χώρο και σπαταλά μια ευκαιρία εδώ. Καθώς μάζεψε ο Έμπεντε το χλιαρό σουτ που έκανε. Το Μάτζιο θα ρίξει ο Βίκτορ Μουνιώθ λίγο στο παιχνίδι. Τρίτη αλλαγή του. Ο Ρομέρο παλεύει εκεί με τον Γεωργία. Και αυτός μακριά ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή του απόδοση. Από τη δράση στην αντίπαλη περιοχή. Σαλπικίδης ανάμεσα σε δύο. Πολύ μόνη η επιθετική του Παναθηναϊκού. Εδώ κερδίζουν κόρνερ γιατί ο Ζήκος κράτησε παραπάνω την μπάλα στην κατοχή του και βγήκε έξω μαζί με αυτήν. Εδώ για την εμπειρία του Ζήκου αυτό το λάθος δεν συγχωρείται. Κόρνερ κατά Παναθηναϊκό. Νίλσον στην εκτέλεση. Λιμπερόπουλος στο πρώτο δοκάρι βγάζει. Ξανά η πράσινη με τον Ίβανσιτς. Ένα ακόμα γέμισμα, χωρίς αποδέκτη όμως. Παουτάσο στο Σέζαρ. Τρέχει ο Σέριτς να καλύψει. Είναι ο Λαγός. Μόνος, αργεί ο Σέζαρ. Κάνει και λάθος την μπάσα. Γιατί είχε βγει και ο Κονέ αριστερά. Και γύρισε ο Ίβανσιτς για να κόψει. Εδώ ο Βραζιλιάνος.
Σέριτς ζητάει στηρίγματα, δεν έχει κανέναν όμως μπροστά. Γυρίζει πίσω στο Μόρις. Ο Ρομέρο θα πάει σε ένα χώρο μόνος εκεί. Η σέντρα θα αναγκαστεί να βγάλει και θα φτάσει στο Σορεντίνο ή θα γύριζε την μπάλα πίσω. Είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλες αποστάσεις στις γραμμές του και οι παίχτες του δεν κλείνουν σωστά, δεν πάνε σε στηρίγματα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχουν στηρίγματα, δεν έχουν αλληλοβοήθειες. Έμερσον. Κονέ στον Παουτάσο. Σαλπικίδης. Μπόβιο. Μπίσκαν. Ο Ιβάνσιτς πέρασε στο Σαλπικίδη που έχει το Δέλα κοντά του. Γύρισε ο Σαλπικίδης. Περιμένει ο Παπαδόπουλος έξω από την περιοχή. Τίποτα. Παίρνει ο Παουτάσο. Ο Μπίσκαν θα βγει. Για να μπει ο Μάτζιος θα παίξει με ένα αμυντικό χαφτιά. Ο Βίκτορ. Αν έχει άλλες επιλογές. Σέζαρ στον Έμερσον. Βιάστηκε εδώ να κάνει την πάσα. Ρομέρο. Μπίσκαν. Μπόβιο που γεμίζει για τον Ρομέρο ψηλά. Του κάνει δύσκολη τη ζωή εκεί. Δεν έχει και κανένα στήριγμα ο Ρομέρο. Ανεβαίνει ο Νίλσον για βοήθεια. Ξανά ο Γεωργίας διώχνει και κερδίζει και το πλάγιο. Τώρα η αλλαγή Παναθηναϊκού. Φεύγει ο Μπίσκαν. Στο 85 μπαίνει ο Μάτζιος, θα πάει να παίξει εκεί μπροστά μαζί με Σαλπικίδη. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα τον βάλει μπροστά μαζί με Σαλπικίδη Παπαδόπουλο. Αλλά τον βλέπω να πηγαίνει λίγο πιο πίσω να παίζει. Κάτι σαν χαφ δηλαδή ο Μάτζιος. Πιο προωθημένος σε σχέση με τον Μπίσκαν κοντά στον Μπόβιο. Ρομέρο. Σαλπικίδης, ανά Ρομέρο. Εύκολα η ΑΕΚ. Πολύ εύκολα. Βγάζει και εδώ άμυνα. Λαγός. Λιμπερόπουλος. Δεύτερο ημίχρονο φάνηκε όταν είχε πολύ πιο πολλές δυνάμεις η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ήταν σαφώς καλύτερα οργανωμένοι στο γήπεδο. Και της βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Λαγός. Σεζάρ. Με τον Νίλσον. Ψάχνει ένα χώρο να βγάλει μια σέντρα, να κάνει ένα σούτ. Το σούτ του ήταν απογοητευτικό όμως. Ακόμα 5 λεπτά. Λιγότερο από 5 χωρίς καθυστερήσεις για το τέλος, το ντέρμπι. Η ΑΕΚ προηγείται 2-1 Παναθηναϊκού. Νίλσον στον Κούμα. Μόρις στο Σέριτς. Πέρασε ο Κουράτσα από τον Κονέ. Μάτζιος. Χαφ παίζει. Μόβιο. Γέμισμα για τον Σαλπικίδη ή τον Ρομέρο. Ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά. Ο Δέλλας έβγαλε. Φάει και μια κλωτσιά εκεί από τον Παπαδόπουλο. Ζητούν από την ΑΕΚ να πετάξουν έξω την μπάλα από το προσφυγή του Παναθηναϊκού για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στο Δέλα. Έτσι επιτάσσει το fair play να γίνει. Έτσι θα γίνει ο Δέλας που και κουρασμένος δείχνει. Όλα αυτά λίγο πριν από το τέλος. Στο 87 είμαστε. Ο Μουνιώθ ζητάει από το Μάτζιο να μοιράζει την μπάλα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να βρει και παίκτες ο Μάτζιος για να τη μοιράσει. Ο τραυματισμός του Δέλα πριν από λίγο. Σηκώθηκε ο Δέλλας, έχει κάνει και τις τρεις αλλαγές. Ο Φερέρα, αλλά δεν φαίνεται να έχει και τίποτα σοβαρό. Ο κεντρικός αμυντικός του Φερέρ. Τώρα αρχίζει ξανά το παιχνίδι και φυσικά ο Λιμπερόπουλος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κούμα. Μπόβιο,
Σέριτς. Μάτζιος. Αλλαγή παιχνιδιού για το Ρομέρο. Κατέβασε. Με τη μία βγάζει τη σέντρα. Παουτάσο χωρίς πίεση. Τρέχει ο Ιβανσιτς και ο Κονέ. Κερδίζει φάουλ. Ο μέσος της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που δεν δέχεται πίεση. Θα είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά, παρά το γεγονός ότι θα περίμενε κανείς πως ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει είτε με μεγάλες μπαλιές είτε με διάφορους άλλους τρόπους να την κλείσει μέσα στην περιοχή. Αυτό όμως δεν έχει καταστεί δυνατόν. Σορεντίνο εκτέλεσε ο Σέριτς. Δεν άφησε γιατί άκουσε τα πατήματα του Κονέ στην πλάτη του. Έτσι η ΑΕΚ θα βρει την ευκαιρία εδώ να φάει και το χρόνο. Λίγο πριν μπούμε, λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Σέζαρ κοντά στο κόρνερ. Μαζί με Ιβανσιτς και Μόρις είναι out μπάλα. Παναθηναϊκό που βιάζονται ασφαλώς. Μόρις παίρνει και αφήνει στο Σέριτς. Τώρα ο Μάτζιος πήγε πιο κοντά στην κορφή. Παίξει, ο Ζήκος βγαίνει πάνω του. Ο Μάτζιος κρατάει, θέλει να περάσει ανάμεσα σε δύο. Αυτές είναι εξειδικημένες τώρα ενέργειες εκεί. Από το Μάτζιο Έμερσον. Δεν έχει στήριγμα μπροστά, το είδε, βρήκε μια λύση κοντά με τον Σέζαρ. Κερδίζει φάουλ από το Μόρις. Μια εκτεβιάζεται βεβαίως, γι' αυτό και ο Παουτάσο ανεβαίνει σιγά σιγά για την εκτέλεση. Τον Έμερσον έχει εξαλύσει, προτιμά κοντά τον Κονέ. Φάουλ έγινε πλάγιο. Είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Καθώς τώρα συμπληρώνουμε τα 90. Και ό,τι παίζουμε πλέον είναι τα χασομέρια που λέμε. Μπόβιο. Ρομέρο δεν μπόρεσε εκεί να στρίψει. Έμερσον. Λιμπερόπουλος. Σέζαρ. Μεγάλη ευκαιρία κινήσεων εκεί η ΑΕΚ στην περιοχή. Καλό σου του Σέζαρ. Δύσκολα ο Εμπέντε διώχνει σε κόρνερ. Παναθηναϊκός έχει ανάγκη τον γκολ, η ΑΕΚ κάνει τις ευκαιρίες. Εδώ με το σούτ του Σέζαρ. Επέμβαση του Καμερουνέζου γκολκίπερ, δύσκολη στη γωνία του. Σε κόρνερ. Ο Σέζαρ στη γωνία για το κόρνερ, πάει και ο Κονέ. Κρατήσουν εκεί όσο μπορούν περισσότερο βεβαίως, πέφτει στη ΑΕΚ την μπάλα, αν μπορέσουν. Την έχασαν όμως πολύ γρήγορα. Έγινε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. 3 λεπτά. Διώχνει ο Εμπέντε. Ιβάνσιτς και Ρομέρο. Τσιρίλο. Ο Έμερσον πρώτος στην μπάλα. Παρά τα χρονάκια του συνεχίζει και τρέχει ακόμα 90 λεπτά. Χάθηκε η μπάλα εκεί όμως. Για τους παίκτες της ΑΕΚ, πολύ γρήγορα από την κακή συνεννόηση του Παναθηναϊκού, όμως ξανά έγινε δικιά τους. Λιμπερόπουλος. Κάνει κίνηση ο Λαγός σαν φορ. Λιμπερόπουλος φοβήθηκε το offside, κράτησε. Και εύκολα, όπως δείχνουν οι ΑΕΚ, τρώει το χρόνο σε αυτό το τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού στις καθυστερήσεις. Λαγός. Λιμπερόπουλος. Πασούλες κάνουν οι φιλοξενούμενοι εκεί στη μεσαία γραμμή. Τσιρίλο γεμίζει πάνω στο Μόρις. Φαουτάσο τρέχει πιο γρήγορα τον Παπαδόπουλο με υπερένταση και κόβει. Σέριτς. Κούμας δυσκολεύτηκε αλλά έβγαλε πάνω στο Ζήκο. Μάχεται εκεί ανάμεσα σε δύο και κερδίζει φάουλα από τον Ιβανσιτς. Φανερό νομίζω είναι, ακόμα και σαν να αναδαεί ότι έχει
πολύ περισσότερες δυνάμεις. Είχε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ περισσότερες δυνάμεις από το Παναθηναϊκό. Έτρεξε πολύ πιο πολύ στο γήπεδο. Κάλυψε όλους τους χώρους. Είχε δική της την μπάλα. Και ακόμα και τώρα, όπου βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις και είναι μπροστά στο σκορ, αυτή έχει την μπάλα και όχι ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που θα τη φέρει και πιο κοντά στον Παναθηναϊκό και πιο κοντά στην κορυφή του πρωταθλήματος, εκεί που είναι ο Ολυμπιακός. Offside εδώ. Ράκ που είχε 9 βαθμούς, 13 ο Παναθηναϊκός και είναι στους 18 ο Ολυμπιακός. Θα πάει στους 12 δηλαδή, θα φτάσει στον Παναθηναϊκό στον πόντο και στους 6 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Μόρις. Ένα γέμισμα τη τελευταία στιγμή. Υπάρχει σφύριγμα από τον Καζναφέρη, αλλά είναι για την ΑΕΚ. Βεβαίως και ο δεύτερος μεγαλύτερος κερδισμένος από αυτό το αποτέλεσμα είναι ο Ολυμπιακός, που διατηρεί τον Παναθηναϊκό στους 5 και απλά η ΑΕΚ του μειώνει τη βαθμολογία, του μειώνει τη διαφορά δηλαδή από τους 9 στους 6. Ο Ολυμπιακός παρατείνεται στο Περιστέρι, θα κρατήσει πίσω τον Παναθηναϊκό στους 5 και θα έχει την ΑΕΚ στους 6 βαθμούς. Καθώς πλησιάζουμε πια το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και εξακολουθεί να έχει δικό της το παιχνίδι. Το γκολ του Δέλα στο 76. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στο μάτς. Τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Καζναφέρη. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, μεγάλη και σε σημασία και σε βαθμολογική αξία, διότι πολλοί την είχαν ξεγραμμένη με τους 9 βαθμούς που είχε την απόσταση από την κορυφή, από τον Ολυμπιακό. Καταφέρνει και κερδίζει δίκαια και άξια τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. 2-1. Η ΑΕΚ που βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Παπαδόπουλου στο 25, ισοφάρισε με το Μαντούκα και ήταν κυρίαρχη στο δεύτερο ημίχρονο. Κατάφερε με τον γκολ του Δέλα να πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή μια σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού. Μια νίκη που, επαναλαμβάνω, τη φέρνει στους 12 βαθμούς, έναν πίσω από τον Παναθηναϊκό και πιο κοντά στον Ολυμπιακό, στους 6 η διαφορά της με την κορυφή της βαθμολογίας. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-2 λοιπόν στο Ολυμπιακό στάδιο, ένα παιχνίδι που και δύο διαφορετικές όψεις. Το πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες πολλές, αρκετές για να μην πω πολλές, δεν κατάφερε όμως να τις αξιοποιήσει σε απόλυτο βαθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ανέλαβε τη μεσαία γραμμή και με δεδομένο ότι είχε περισσότερες δυνάμεις, περισσότερα κουράγια από τον αντίπαλο, κράτησε τη συνοχή της και κατάφερε να φτάσει σε αυτή την νίκη. Πάμε στις γρήγορες συνεντεύξεις. Εκεί είναι ο Νίκος Τζοάνης με τον Μίκαελ Νίλσον που είναι δίπλα μας. Μίκαελ, it was a tough game for Panathinaikos. Panathinaikos tried for the victory, but there is this bitter taste of defeat. Yeah, of course, it's crap, but you know, the first half, I think we play good and we have some chances to score, which we should do. Unfortunately, we don't. And then the second half, I think they play a bit better than us. They don't create any big chances, but except for the one they score on. But yeah, well, it's crap right now. Ο Μίκαελ Νίλσον λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε, είχε ευκαιρίες, μπορούσε να πάρει την νίκη. Η ΑΕΚ δεν δημιούργησε κάποια σπουδαία ευκαιρία για να νικήσει, αλλά τελικά αυτό ήταν το αποτέλεσμα. What was the key for the victory of ΑΕΚ? I don't know, to be honest. I don't think they have that many chances, and I didn't see the situation for the penalty. But I think we defend well. It's a lucky chance, the last one after a corner. So it's I don't think they played better than us, but they managed to score two, which we didn't. Ο Μίκαελ Νίλσον λέει ότι δεν είχε περισσότερες ευκαιρίες η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό για να πάρει την νίκη. Δεν έχει άποψη για την φάση του πέναλτι. Η φάση του γκολ του Δέλα ήταν μάλλον τυχερή σύμφωνα με τον Σουηδό παίχτη του Παναθηναϊκού. Και απλά τύχη τελικά ήταν το κλειδί για αυτόν τον αγώνα και την νίκη της ΑΕΚ. Before the game we had some very bad accidents here in the stadium. You saw them, and I think it's the first time in your career you see something like that. I didn't see anything, to be honest. I was in the locker room, so the people tell me. But no, it's never nice when something like that happened. It's not good, but then again we could play the game, so it's okay.
για τα όσα συνέβησαν πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο Μίκαελ Νίλσον είπε ότι δεν είδα κάτι, ήταν στα αποδυτήρια, αλλά πάντα φυσικά δεν είναι καλό να συμβαίνουν κάτι τέτοια. Αυτά από τον Μίκαελ Νίλσον, γιατί πρέπει να πάει στα αποδυτήρια να του μιλήσει ο Βίκτορ Μουνιόζ. Εντάξει. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ήταν το πρώτο ντέρμπι του Βίκτορ Μουνιόζ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό το απόψινό του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα ντέρμπι το οποίο τελικά έχασε όπως έχασε και τη μονομαχία με το Φερέρ ο Μουνιόζ, που όταν οι δυο τους ήταν στο ισπανικό πρωτάθλημα είχε τη μεριά του λέοντος στις νίκες. Απόψε δεν τα κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο και συμπατριώτη του, καθώς η ΑΕΚ νίκησε 2-1. Θα δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ του παιχνιδιού. Το πρώτο του Παπαδόπουλου στο 25 την κεφαλιά στη σέντρα του Ιβάνσιτς. Το γκολ της ισοφάρισης, το τράβηγμα του Γκούμα πάνω στο Δέλα. Ο Δέλας που ήταν πρωταγωνιστής και στο πρώτο γκολ που κέρδισε το πέναλτι και στο δεύτερο, το οποίο πέτυχε ο ίδιος. Και εδώ το κόρνερ του Σέζαρ. Εδώ ο Δέλας, φοβερή προσποίηση, γιατί λέμε συνήθως ότι οι αμυντικοί ποδοσφαιριστές δεν έχουν πολύ μεγάλη τεχνική κατάρτιση, αλλά βέβαια είχε την ψυχραιμία να αποφύγει χαμηλά βλέποντας τον Νίλσον να πηγαίνει να του κόψει το σουτ και το καθαρό μυαλό να αποφύγει. Και βεβαίως είναι εκ των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού ο Τραγιανός Δέλας, καθώς ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι και εδώ έδωσε την νίκη στην ΑΕΚ. Πρέπει να έχει βρει η μπάλα και στο Ρομέρο πολύ. Τι είπες Νίκο, στο πόδι του Γκούμα? Ναι, έχει βρει η μπάλα. Τώρα το βλέπαμε αυτό το replay που είναι πίσω και έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει τροχιά, αλλά νομίζω και πάλι ότι το σουτ που θα έκανε ο Δέλας την ίδια κατάληξη θα είχε. Νομίζω ότι μιλάμε για την απόλυτη δικαίωση του Σέρα Φερέρ μετά το τέλος του απόψινου παιχνιδιού. Σε σχέση με τις επιλογές του, δηλαδή στο πρώτο. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, Νίκο, τις επιλογές του αρχικές τις άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο Φερέρ και με τις αλλαγμένες επιλογές του κατάφερε να φτάσει. Και πάλι όμως έβαλε παίχτη μέσα, έβαλε παίχτες μέσα. Εγώ νομίζω ότι δύο πράγματα καθόρισαν. Και επίσης να συμπληρώσω, συγγνώμη που σε διακόπτω, Μανώλη, το πολύ κακό πρόσωπο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο που θύμισε Παναθηναϊκό προέλευση Βίκτορ. Λοιπόν, για μένα δύο ήταν. Το ένα ήταν ότι είχε πολύ καλή ψυχολογία. Η προετοιμασία Παναθηναϊκού για αυτό το παιχνίδι. Ο Φερέρ έκανε τους παίχτες του να πιστέψουν ότι μπορούν να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και αυτό έχει το δικό του ρόλο. Και το δεύτερο είναι ότι ο Μουνιόζ δεν είναι μάγος, δεν μπορεί να αλλάξει τον Παναθηναϊκό μέσα σε διάστημα 10-15 ημερών. Έτσι, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός βγήκε και έπαιξε και έκανε ένα καλό ημίχρονο, βεβαίως δεν του ήταν αρκετό για να κερδίσει την ΑΕΚ, αλλά είπαμε, δεν είναι ο Κόπερφιλντ. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι μπορούσε να κάνει. Στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο όμως. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που ήταν η κυρίαρχη του παιχνιδιού και που δικαίως έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπροστά του δύο ακόμα δύσκολα παιχνίδια, παίζει την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο και την μεθεπόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και όπως είπες και προηγουμένως, ο μεγάλος κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Ολυμπιακός παρά την ήττα του χθες. Κατάφερε. Για μένα ο Παναθηναϊκός πληρώνει αυτή την περιπέτεια του καλοκαιριού με την, αν θέλει, έλλειψη της καλής προετοιμασίας. Στήχθηκε μια ομάδα πάνω σε βάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να τις βγάλουν τη χρονιά. Και φάνηκε αυτό πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο απλωμένος στο γήπεδο που δεν είχε καμία συνοχή στον αγωνιστικό χώρο. Και είχαν πολύ μεγάλες αποστάσεις οι γραμμές του. Δεν υπήρχαν αλληλοκαλύψεις. Δηλαδή, όταν η μπάλα πήγαινε στο Ρομέρο, ο επόμενος παίκτης, ο διπλανός παίκτης του Ρομέρο, ήταν μέσα στην περιοχή. Όταν αυτό ήταν περίπου στο ύψος της μεσαίας γραμμής ή μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής. Έτσι λοιπόν έγινε εύκολο το έργο των παίκτων της ΑΕΚ, συν το γεγονός ότι είχαν και χώρο. Μπόρεσαν να κάνουν δύο-τρεις ευκαιρίες και μέσα από αυτές να πάρουν την νίκη. Και φυσικά απογοήτευση και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που πήγε σήμερα μεγάλη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί εντάξει, υπήρχε η προσδοκία της νίκης που θα έφερνε την ομάδα πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Της αλλαγής του προπονητή, της χθεσινής ήττας του Ολυμπιακού, όπως προείπες. Της εμφάνισης και του αποτελέσματος με τη Χάπουελ. Και όλα αυτά βεβαίως δεν δικαιώθηκαν σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βεβαίως έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Έτσι, πολύ δρόμο, διότι αποδεικνύεται. Θα πάμε στο φλασίντρο, μισό λεπτό, Μανώλη. Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν άτρωτες ομάδες. Όλοι μπορούν να χάσουν και όλοι μπορούν να κερδίσουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή, τον Τραγιανό Δέλα. Έτσι ακριβώς, έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο που έδωσε την νίκη σήμερα στην ΑΕΚ. Τραγιανέ, σήμερα με την νίκη αυτή η ΑΕΚ ξεκινάει την αντεπίθεσή της για τον τίτλο. Θα ήθελα να αρχίσω
τα επεισόδια που έγιναν στην αρχή του παιχνιδιού. Εγώ σαν αρχηγός της ΑΕΚ και όλα τα παιδιά νομίζω ότι θα κοιτάξουμε τους δικούς μας φιλάθλους. Θα ήθελα να καταδικάσω τα επεισόδια που κάνανε δικοί μας φιλάθλοι, αλλά κατά επέκταση και ο παδί του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν να παίξουν πολύ καλό ποδόσφαιρο σήμερα. Το αποδείξαμε στο γήπεδο. Οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Δυστυχώς, χωρίς αιτία, το έχω ξαναπεί, πλέον οι φίλαθλοι παίρνουν το λόγο στα χέρια τους και κάνουν επεισόδια, χωρίς να δημιουργηθεί κάτι μέσα στο γήπεδο. Όλα τα επεισόδια ξεκινήσαν πριν αρχίσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω τους λόγους, νομίζω ότι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν. Και πάλι τονίζω ότι σαν αρχηγός ΣΑΕΚ καταδικάζω τα επεισόδια και τον μεν και το δε. Τώρα σε επηρέασαν τρέγανε τα επεισόδια στην αρχή. Σίγουρα είσαι προετοιμασμένος να παίξεις ένα παιχνίδι μια συγκεκριμένη ώρα και βγαίνεις από το ρυθμό σου. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά σήμερα ευτυχώς είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν μας επηρέασαν τα επεισόδια. Βγήκαμε στο γήπεδο πολύ συγκεντρωμένοι. Ξέραμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε πάση σε αυτό το μάτς. Νομίζω ότι κερδίσαμε κατά κράτος τον Παναθηναϊκό μέσα στο γήπεδο. Όχι μόνο στο σκορ, αλλά και σαν απόδοση γενικά. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Δώσανε το κάτι παραπάνω σήμερα και νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Διπλή χαρά ενός ποδοσφαιριστή όταν πετυχαίνει γκολ σε ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι. Σίγουρα, χαρά είναι μεγάλο όταν πετυχαίνει γκολ σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Και πόσο ακόμη αν αυτό το παιχνίδι είναι τόσο σημαντικό όσο με τον Παναθηναϊκό. Εκμεταλλευτήκαμε κατά κάποιο βαθμό και τις απώλειες του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι πλησιάσαμε, ξανά άνοιξε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι πολύ καλό για μας. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου κόσμια, όπως ξέρει να κάνει και όχι αυτά τα έκρωπα που γίνανε σήμερα. Και να είστε σίγουροι ότι η ομάδα θα πάει καλύτερα συνέχεια. Ρεγανέ, εσείς ποδοσφαιριστές επηρεάζεστε όταν γίνονται συνεχώς αλλαγές στην ομάδα. Είδαμε σήμερα πάλι την ΑΕΚ ξεκινάει με τρεις διαφορετικούς παίκτες από ό,τι σε προηγούμενους αγώνες. Με τέσσερις διαφορετικούς από ό,τι στη Λίλ. Επηρεάζεστε συνεχώς όταν αλλάζει η ομάδα. Το έχω πει και στην αρχή της χρονιάς. Ο προπονητής δίνει ευκαιρίες σε όλους. Αυτό δείχνει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Αυτό δείχνει ότι η ΑΕΚ έχει βάθος. Οι αλλαγές που γίνονται με στόχο η ομάδα να γίνεται καλύτερη και πιστεύω ότι σήμερα αυτό το έδειξε άκμη στο γήπεδο. Τι παραπάνω είχατε από τον Παναθηναϊκό σήμερα και πήρατε την νίκη? Σίγουρα είχαμε πιο καθαρό μυαλό, σίγουρα είχαμε πιο πολλή διάθεση, θέλαμε ίσως περισσότερο το παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί που κρίθηκε το παιχνίδι είχαμε καλύτερη κυκλοφορία στο γήπεδο, είχαμε περισσότερα τρεξίματα και όλα αυτά τα κάνει νομίζω η θέληση το να κάνουμε κάτι μεγάλο φέτος. Κάτι τελευταίο, όταν έβαλες τον γκολ, πήγες στον κόσμο. Ένιωθες ότι χρωστούσες κάτι και σε ένα γκολ να πετύχεις, επειδή η αμυντική δεν έχει συχνά την ευκαιρία να βάζεις ένα γκολ και να δώσεις μια τέτοια μεγάλη νίκη στην ομάδα σου? Όχι, δεν νομίζω ότι χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Νομίζω ότι αυτό που χρωστάω είναι στους παίκτες μου και αυτοί σε μένα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε, ο ένας παίζει για τον άλλον και όλοι μαζί για την ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Άλυσα.